Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 5 λεπτά μετά τις 10 ακούτε πάντα Λίμπερο στους 107,4 στον FM. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ που ξεκινά τώρα και θα τελειώσει στις 12. Εκείνη την ώρα που βλέπω να τελειώνει και πάνω κάτω το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Κάτι μου λέει ότι θα διηγηθεί στην παράταση και ενδεχομένως στα πέναλτι. Εντάξει, μια εικασία κάνω, μια εκτίμηση κάνω. Την άποψή μου, παύλα έμπνευσή μου, καταθέτω, γιατί τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο η Αγγλία ήταν καλύτερη, χωρίς να είναι συντρακτικά καλύτερη, χωρίς να είναι εντυπωσιακή. Άλλωστε, πότε εντυπωσίασε η Αγγλία γενικότερα στην ιστορία της εθνικής ομάδας για να εντυπωσιάσει και τώρα, αλλά ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και προηγείται από το πέμπτο μόλις λεπτό με το πολύ όμορφο απευθείας τύπημα φάουλ του Trippier, του back half για την ακρίβεια της Tottenham. Που όπως διάβαζα εδώ στο επίσημο site της FIFA, αν και έχει αρκετά ψεγάδια, το καλό είναι ότι κατά την διάρκεια του αγώνα, στο live blog του αγώνα, βγάζει έτσι ωραία ενδιαφέροντα στατιστικά, όπως αυτό που διάβασα και το μετέφερα και πριν στην εκπομπή του Νίκου του Μοσχοβίτη, το Basket City, ότι το foul του Trippier ήταν το πρώτο goal της Εθνικής Αγγλίας σε Μουντιάλ με απευθείας εκτέλεση foul, ύστερα από το φάουλ του Μπέκαμ κόντρα στο Εκουαδόρ στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία. Έκτοτε, δηλαδή στο Μουντιάλ του 10 και στο Μουντιάλ του 14, οι Άγγλοι από φάουλ δεν είχαν σκοράρει. Το ξανακάνουν 12 χρόνια μετά το 2006 με το φάουλ του Trippier, το οποίο είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Το 50 είμαστε πλέον. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγή από τους δύο προπονητές από ό,τι βλέπω. Η Κροατία είναι τυπικά γηπεδούχος με Σούμπασιτς, Βρυσάλικο, ο οποίος παίζει κανονικά παρά τον τραυματισμό του και τις αντίθετες εκτιμήσεις που γίνονταν για πιθανή του απουσία. Στρίνιτς, Πέρισιτς, Λόβρεν, Ράκιτιτς, Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Μάντζουκιτς, ο οποίος κυτρινίστηκε πριν από λίγο. Είναι και η πρώτη κυτρινή κάρτα του αγώνα από τον Τούρκο τον Τσουνέιτ Τσακίρ. Ρέμπιτς και Βίντα, ο οποίος γιουχάρεται έντονα λόγω της συμμετοχής στο πολύ συζητημένο βιντεάκι που έλεγε ζήτω η Ουκρανία κτλ. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς, του τεχνικού της Κροατίας. Ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ξεκίνησε και συνεχίζει με Πίκφορντ, Βόκερ, Στόουνς, Μάγκουαϊρ, Λίνγκαρτ, Χέντερσον, Κέιν, Στέρλινγκ, Τρίπι, Ροσκόρερ, Γιάνγκ και Ντέλε Άλλη. Ντέλε τον γράφει η FIFA. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. FM και νότα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των όποιων τυχών χρεώσεων, έξτρα χρεώσεων της εταιρείας και της τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένοι. Τα λέμε και μέσω Facebook. Μου στέλνετε μηνυματάκι ή έτοιμα φιλίας, αν δεν είμαστε φίλοι. Θανάση Κυλώνης είναι το προφίλ μου, με λατινικούς χαρακτήρες, double S το Θανάσης και KY το Κυλώνης. Θα τα πούμε αργότερα και μέσω τηλεφωνικών γραμμών, βασικά και τώρα είναι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, γιατί μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι δεν βλέπω να ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα, όπως και χθες. Εντάξει, είναι το γεγονός της ημέρας, είναι το ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Επαναλαμβάνω και για όσους συντονίστηκαν τώρα, Κροατία-Αγγλία 0-1, είμαστε στο 52, στο 53 μπήκαμε. Με το φάουλ του Trippier από το 5ο μόλις λεπτό προηγούνται οι Άγγλοι, οι οποίοι δείχνουν να έχουν πιο φρεσκά πόδια. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Κροάτες έχουν και μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας και προέρχονται από δύο 120 λεπτά, να τα πούμε έτσι, από δύο παρατάσεις, ψυχοφθόρα παιχνίδια που κρίθηκαν στα πέναλτι. Βέβαια και οι Άγγλοι παίξαν πέναλτι, αλλά με την Κολομβία ήταν το προπροηγούμενο παιχνίδι τους στην φάση των 16. Με την Σουηδία στους 8 προκρίθηκαν άνετα με ένα ξεκούραστο 2-0. Ενώ τώρα ο Κέιν δεν παίρνει φάουλ. Τι λέει, Τσουνέι Τσακίρ. Τι τρέλα που λέει ο Τούρκος. Λοιπόν, ήθελα να πω και ένα άλλο στατιστικό που έλεγα τώρα στο site της FIFA. Ναι, λέει εδώ το site της FIFA ότι η μοναδική φορά που και οι δύο ημιτελικοί του παγκοσμίου κυπέλου έληξαν με σκορ 1-0, όπως έληξε χθες το Γαλλία-Βέλγιο 1-0, ήταν στο Μουντιάλ της Απανατολής το 2002, όταν με 1-0 έχει κερδίσει η Βραζιλία την Τουρκία και η Γερμανία την διοργανώτρια Νότια Κορέα. Ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, ημιτελική Μουντιάλ και οι δύο να λήξουν με σκορ 1-0, για να δούμε αν θα ξανασυμβεί στο Μουντιάλ της Ρωσίας.
Βέβαια έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα, σχεδόν ένα ημίχρονο ολόκληρο, στο 54 είμαστε, παραμένει το Κροατία-Αγγλία 0-1. Επαναλαμβάνω, καμία αλλαγή από τους δύο προπονητές, βέβαια είναι και αρκετά νωρίς. Ο Κέιν είχε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, σε μια φάση βέβαια που κατόπιν, εδώ θα βλέπω να... Κι άλλη κάρτα, Τσακίρ. Ελλάδο, αγόρι μου, Ελλάδο, στον Ντέλε Άλλη, όχι στον Walker. Λοιπόν, ο Walker παίρνει κάρτα από τον Τσουνέ Τσακίρ στο 54 και σε μια διεκδίκηση της μπάλας πήγε να καθυστερήσει την εκτέλεση του Ρώμα. Λέει, έχει Walker. Είναι και αυτός φελαϊνής λίγο. Είναι βέβαια σε πρώιμο στάδιο συνδρόμου φελαϊνή, Παύλα Βίτσελ. Θυμίζει λίγο τα τρόλς. Δεν ξέρω όσοι είστε γονείς, τα ξέρετε τα τρόλς. Είναι οι ευχούλιδες. τα μαλλιά, τα ψηλά αυτά, τα έχεις δει. Τρόλς είναι οι ξένοι τέτοια. Ευχούλιδες είναι στα ελληνικά. Ευχούλιδες, ναι. Άμα δώσει εκεί πέρα ή τρόλς ή ευχούλιδες, θα δεις κάτι μικρά, σαν στρουμφάκια κάτι πράγματα, κάτι ανθρωπάκια με τα μαλλιά όρθια. Ο Walker είναι στο ξεκίνημα το να γίνει ευχούλης. Λοιπόν, το corner. Εκτελείται, περνάει ο κίνδυνος, απομακρύνει ο Κέιν, σφυρίζει και ο Τσακίρ καθαρίζει τη φάση, δίνει επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο μήνυμα από έναν από τους πολλούς Δημήτριδες που έχουμε ακροατές. Αυτός εικάζομαι ότι είναι και ο πιο φανατικός. Λέει, ταμάμ για τρίμπαλο, είναι το μάτς, καλησπέρες. Και σε ξαναρωτάω, Δημήτρη, που φαγώθηκες, πότε έβαλε τρίμπαλο η Αγγλία σε σοβαρό παιχνίδι, ούτε δεν λέω για με κανένα Παναμά ή για κανένα φιλικό ή να είχαμε να λέγαμε, για να βάλει και τώρα. Εντάξει, όχι δεν μπορεί να βάλει, μπάλα είναι, μην εκτεθούμε. Για να δούμε τώρα εδώ ένα σουτ, η μπάλα, corner. Στο σουτ του Lingard βρίσκει κάπου η μπάλα και corner για τους Άγγλους από τα δεξιά όπως επιτίθενται. Οι Άγγλοι που παίζουν με ολόλευκες εμφανίσεις σήμερα, αλλά Real Madrid. Οι Κροάτες παίζουν, αν δεν κάνω λάθος, με την ίδια ακριβώς εμφάνιση που είχαν παίξει και στους 8 με την Ρωσία. Δηλαδή κόκκινη κάλτσα και σκούρο μπλε σορτσάκι φανέλα. Εντάξει, με το σκάκι βέβαια στη φανέλα, αλλά δεν είναι η κλασική στολή της Κροατίας. Χρβάτσκα, όπως την λένε. Τώρα το Χρβάτσκα είναι η Κροατία στα κροατικά ή είναι η ονομασία της φανέλας, αυτή η σκακέρα. Ναι, έχουμε όποιος το γνωρίζει, όποιος γνωρίζει, ξέρω, σερβοκροάτικα, ας μας κάνει μια... Για να δούμε, εδώ περνάει ο κίνδυνο, ναι, περνάει, απομακρύνει ο Μάντζουκετς. Επαναλαμβάνω, τρόπος επικοινωνίας, FM και NO, τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526, τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάση Κυλώνης με double S και KY, εντάξει, ήδη έχουν γίνει viral, όπως λέμε, οι εικόνες από διάφορα μέρη της Αγγλίας, Λονδίνο και Βάλε, όπου βλέπουν μαζεμένα τα Αγγλάκια το παιχνίδι και στον goal του Τρίπερ, περιττό να σας πω τι έγινε. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, για να τα βάζουμε σε μια σωστή βάση, έτσι. Επικρατεί λίγο με την Αγγλία μια υπερενημέρωση γενικά με το και μια υπερβολή γενικότερα για τις αντιδράσεις του κόσμου, γιατί σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, όταν μπαίνει goal, σε ημιτελικό, προημιτελικό ή τελικό μουντιάλ, τέτοια πράγματα γίνονται. Και μπύρες πετιούνται στον αέρα και σαμπάνιες ανοίγονται και καναμπουνίδι μπορεί να φύγει μέσα στο μεθύσι, αλλά ό,τι έχει να κάνει με την Αγγλία, επειδή είναι αυτό που λέμε η μητέρα του ποδοσφαίρου και υπάρχουν μεγάλες ενστάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να δούμε τώρα λίγο μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται ο κίνδυνος για την εστία του Pickford. Ο Rakitic γεμίζει, αλλά είναι πολύ κακό το γέμισμά του. Ο Rakitic, ο οποίος ούτε σήμερα είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια, σήμερα γενικότερα κανένας Κροάτης από αυτά που είδα τουλάχιστον εγώ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί τώρα με το που ανέλαβα εδώ το μικρόφωνο δεν έχω την δυνατότητα να βλέπω να έχω 100% την προσοχή μου στο παιχνίδι. Αλλά γενικότερα σήμερα οι Κροάτες δεν πείθουν. Δείχνουν λίγο. Εδώ ο Λόβρεν, βλέπουμε το replay, πρόλαβε τον Κέιν που ήταν έτοιμος με κεφαλιά ψαράκι να κάνει το 0-2 σε μια φάση πριν από 2-3 λεπτά. Στο 58 είμαστε και παραμένει το Κροατία-Αγγλία 0-1. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια τάση υπερβολής στα των Άγγλων, οπαδών, ομάδες, θα λέει αυτό το έτσι coming home, εντάξει, okay, λίγο το λένε από αρκετά νωρίς. Το αν είναι home του ποδοσφαίρου η Αγγλία, υπάρχουν και επ' αυτού αρκετές αμφιβολίες. Εδώ ας πούμε έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες, πιο παλιό είναι βέβαια, απλά τώρα λόγω του It's Coming Home, αυτό το αφορμή
κυκλοφόρησε μια τοιχογραφία ελληνική που δείχνει να παίζουν κανονικά ποδόσφαιρο οι αρχαίοι Έλληνες. Και οι Σκανδιναβοί το διεκδικούν και οι Ιταλοί στη Φλωρεντία λένε παίζαν κάτι σαν ποδόσφαιρο κτλ. Τέλος πάντων, δεν θα το λύσουμε εμείς αυτό το ζήτημα. Αλλά για να μην το κουράζουμε παραπάνω, υπάρχει μια υπερβολή σε ό,τι έχει να κάνει με την Αγγλία, τους οπαδούς, τον χουλιγκανισμό κτλ. Γιατί όπου και να μπαινε γκολ σε τέτοιο παιχνίδι, και η Ελλάδα όταν έπαιζε και στο Μουντιάλ που τα πήγαμε καλά στη Βραζιλία και στο Euro που το κατακτήσαμε το 2004, πανικός γινόταν στα ανοιχτά μέρη, τέλος πάντων, που γινόταν η προβολή από γιγαντοθόνες των αγώνων. Απλά οι Άγγλοι έχουν μια έτσι πιο έντονη ποδοσφαιρική κουλτούρα και σίγουρα έχουν μια τεράστια αγάπη για την εθνική τους ομάδα, την οποία σπάνια συναντάς σε άλλους λαούς. Όχι ότι δεν υπάρχει, γιατί και οι Λατινοαμερικάνοι, οι Βραζιλιάνοι και οι Αργεντίνοι αγαπούν παθολογικά τις ομάδες τους και κάποιοι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί. Σίγουρα εμείς σαν Έλληνες δεν συγκαταλεγόμαστε σε αυτή τις ράτσες που να αγαπάνε πάνω απ' όλα την εθνική τους ομάδα και μετά τον σύλλογό τους. Καλός ή κακός, δεν το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα τώρα. Προφανώς κακός, αλλά και το ότι συμβαίνει αυτό υπάρχει έτσι αιτία. Υπάρχει η πέτα του σκανδάλου, δεν είναι απλά έτσι του κάρφωση του Έλληνα να αγαπάει πιο πολύ την ομάδα του. Κάτι έχει συμβεί εδώ και πολλά χρόνια με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το θέμα είναι ότι καμία ποδοσφαιρική ομοσπονδία στον πλανήτη δεν είναι πεντακάθαρη. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι ότι κακώς συνδέουμε τις διοικήσεις με τις ομάδες, με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Άλλο δηλαδή, για παράδειγμα, ο Καραγκούνης, ο Γιαννακόπουλος, ο Σεϊταρίδης και ο Νικοπολίδης. Και άλλο, ξέρω εγώ, τότε Γκαγκάτσης, ο μετέπειτα Πιλάβιος, ο κάθε γραμμένος και ο κάθε ξεγραμμένος. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Άμα θέλετε, φυσικά μπορούμε να την κάνουμε κιόλας. Γι' αυτό έχουμε ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές, να βλέπουμε έτσι το παιχνίδι παρέα. 2310, 27 και 3 οχτάρια. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Λίμπερο ακούτε 107,4. Θανάση Κυλώνης στο μικρόφωνο της εκπομπής Μπαλαντέρ που βγαίνει στον αέρα με την υποστήριξη του Παράσχου. Γιάννη Ζάτση στην κονσόλα του ήχου. Ο Παράσχος, για να επιστρέψω στον χορηγό μας, θα τον βρείτε στην Ολύμπου 90. Αν ψάχνεστε για ανταλλακτικά υδραυλικής φύσεως, αξεσουάρ μπαταρίες μπάνιου, προϊόντα χαλκού και αποχέτευσης, χαλκοσωλήνες κτλ. Κτλ. Ό,τι έχει να κάνει με υδραυλικά και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, είτε είστε επαγγελματίας υδραυλικός, είτε είστε ένας απλός σπίτων οικοκύρης, ένας οικογενειάρχης, θα πάτε στην Ολύμπου 90, εκεί θα βρείτε την αποθήκη του Παράσχου, για να πάρετε ό,τι χρειάζεστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 227 005. Και ενώ παραμένει το 01 της Αγγλίας στο 62 πλέον, ένας άλλος Δημήτρης λέει: καλησπέρα Θανάση, λέει ο Δημήτρης ο Ρεάλι με εγώ, λέει. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι, λέει, θα τους καταπιούν. Να τους καταπιούν δεν ξέρω, πάντως εγώ πιστεύω ότι είτε περάσει η Αγγλία είτε περάσει η Κροατία, η Γαλλία εύκολα, δύσκολα, νομίζω θα το σηκώσει. Στο 90 λεπτό θα είναι, στην παράταση θα είναι, στα πέναλτ θα είναι. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση, ότι οι Γάλλοι είναι ένα κλικ, όχι πολύ, είναι ένα κλικ πιο πάνω και από τους Άγγλους και από τους Κροάτες. Σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στον αφορά το ταλέντο και στην τεχνογνωσία κτλ. Κτλ. Θα τα αναλύσουμε και στην συνέχεια. Θα τα γράψουμε και στο BetPlay, θα γράψουμε και στην KingBet τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε φυσικά και εδώ στον αέρα του Λίμπερο. Εμφανώς λέει κουρασμένοι Κροάτες, όντως φαίνεται αυτή η κούραση. Έχω Γαλλία καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα και εγώ. Και τροπεούχα λέει στο 8 την αγόρασα. Εγώ, φίλε, το πήγα μέχρι καλύτερη ευρωπαϊκή και η φάση είναι τώρα αυτά που έλεγα και χθες. Ότι έχει πάει στο τελικό και για να πληρωθώ πρέπει να το πάρει κιόλας. Δηλαδή ουσιαστικά εγώ είναι σαν να έχω παίξει κατάκτηση Γαλλίας που πλήρωνε 7,5. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, αλλά εγώ για να πληρωθώ το στοίχημά μου, το έχω πάρει που είναι το ίδιο στοίχημα, το καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι, όπως πήγε το πράγμα, πρέπει να. Όχι, πρέπει. Θα το πληρωθώ, αν το πληρωθώ, με απόδοση 4,5. Αυτή είναι η αδικία. Η αδικία εντός αγωγικών, έτσι, είναι οι αστάθμοι παράγοντες που δεν μπορείς πάντα να ξέρεις τι και πώς κτλ. Αλλά έτσι, όπως έγινε, βασικά την όλη φτιάξη, τα σταυρώματα, τα χιαστή, πώς θέλετε, τα μονοπάτια, τα ταμπλό. Τα χάλασε, τα έκανε άνω κάτω η Αργεντινή. Αυτή μας χάλασε όλο το σκηνικό. Βέβαια, κάναμε λάθος, για να το πω πιο ορθά, έκανα λάθος γιατί ξέρω ότι παρέσα αρκετό κόσμο και συναδέλφους και έτσι απλούς ακροατές, αναγνώστες κτλ. Έκανα λάθος και κάναμε λάθος γενικότερα στην εκτίμηση των ικανοτήτων και του Λιονέλ Μέση και της Εθνικής Αργεντινής γενικότερα σαν ομάδα. Αλλά το μεγάλο το κακό η Αργεντινή το έκανε. Γιατί οι Βραζιλιάνοι τερμάτισαν πρώτοι στον ομιλό τους.
Οι Γάλλοι τερμάτισαν πρώτοι στον ομιλό τους. Όλα τα υπόλοιπα φαβορεί, κάτι Βέλγοι, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, όλοι τερμάτισαν πρώτοι. Ουρουγουανοί. Η μοναδική έκπληξη που έγινε όσον αφορά την πρωτιά σε όμιλο ήταν, εντάξει, και στον όμιλο της Γερμανίας, αλλά κυρίως η Αργεντινή είναι που έτσι μας χάλασε τη φτιάξη. Δηλαδή, περίμενε την Αργεντινή από το άλλο κομμάτι του ταμπλό να πάει καλύτερα και έτσι τον ήπιαμε τον καφέ μας τον πικρό. Την Κυριακή είμαστε, λέει, με τον Εμπαπέ, καλή συνέχεια. Καλά, με τον Εμπαπέ θα είμαστε γενικότερα, οι αγνοί ποδοσφαιρόφιλοι τουλάχιστον. Θα είμαστε με τον Εμπαπέ, θα τον υποστηρίζουμε αυτό το παλικάρι για μια 15ετία τουλάχιστον. Εντάξει, τόσο, 19 είναι, γιατί ο άνθρωπος είναι βιονικός, έτσι. Τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κιλιάν Εμπαπέ, ταχύτητα, δύο πόδια, κορμί, μυαλό, τελειώματα, αλλά και ωριμότητα. Στέκουμε πάρα πολύ στην ωριμότητά του. Όσοι βλέπετε λίγο, για να δούμε, ο Ράκιτιτς, ο σουτ, πω πω πω, τι γλιτώνει εκεί, ποιος την έδιωξε, ο Γόκρι πρέπει να την έδιωξε και πέφτει κάτω, γονατίζει, μπορεί να την έφαγε και στα χαμνά, στρώθηκε μπάλα στον Ράκιτιτς, σούτερ αυτός δυνατά, τώρα πάει να σηκωθεί ο Γόκερ, διώχνει και την μπάλα, ξαναπέφτει κάτω, αλλά ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Κροατία να φέρει το μάτς στα ίσα, τώρα γίνεται και ένα επιθετικό φάουλ, ναι, και ο Τσακίρ ορθώς σταματάει το παιχνίδι. Με τον Μόντριτς να διαμαρτύρει. Κάτσε λίγο να ξαναδούμε την φάση. Στρώνεται η μπάλα στον Ράκιτιτς στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Τώρα μας δίνουν το replay σε φάουλ του, που γίνεται φάουλ φυσικά, από τον Βρυσάλικο πάνω στον Κέιν. Αλλά νωρίτερα είχαμε σημαντική ευκαιρία για την Κροατία. Έχει στρωθεί η μπάλα στον Ράκιτιτς. Τη ζυγίζει καλά αυτός. Πλασάρ, δυνατό πλασέ. Τώρα το βλέπουμε. Τι πλασέ, σουτ. Και η μπάλα, ναι, βρίσκει ακριβώς στα γεννητικά όργανα του Walker, γιατί νομίζω ότι η μπάλα έμπαινε μέσα. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι την προλάβαινε ο Pickford, γιατί ήταν στο ένα μέτρο απόσταση ο Walker από τον τερματοφύλακά του και θα ευνηδιάζονταν ο Pickford. Είναι σωτήρια επέμβαση του Walker. Εκεί όμως, όταν παίζαμε παλιά μπάλα, λέγαμε που τα φάγα στην οικογένεια. Λέει, ήρθε η μπάλα στην οικογένεια. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, λέει, να κάνεις, λέει, καμιά σκασιά στο ράδιο την Κυριακή το απόγευμα για τον τελικό. Ακούω προτάσεις. Τέτοιο, να κάνουμε πληστηριασμό. Κοίταξε, καταρχήν, Δημήτρη, δεν ξέρω την Κυριακή το απόγευμα αν θα είμαι καν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στη Μακεδονία θα είμαι σίγουρα. Στην ευρύτερη Μακεδονία. Δεν ξέρω αν θα είμαι στην κεντρική Μακεδονία. Βασικά θα είμαι ή η Θεσσαλονίκη ή Καβάλα ή Χαλκιδική. Αλλά δεν ξέρω ακόμα. Χλωμό το κόβω, έως πάρα πολύ χλωμό, γιατί την Παρασκευή κάνω την εκπομπή και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε πούμε αρκετά την Παρασκευή μεθαύριο. Λοιπόν, τελευταία εκπομπή πριν φύγουμε σε άδεια. Τώρα για... Κοίταξε να δεις, στο λέω ειλικρινώς. Αν δεν φύγω την Κυριακή και φύγω από Δευτέρα για άδεια, για διακοπές, έρχομαι 6 ώρα την Κυριακή το απόγευμα να δούμε τον τελικό. Θα είναι φυσικά, εάν και εφόσον, θα είναι μια εκπομπή αφιερωμένη αποκλειστικά στον τελικό, έτσι, όχι με ρεπορτάζ ομάδων και σουξουμούξου μανταλάκια. Αλλά το πιο πιθανό είναι να μην είμαι. Το πιο πιθανό είναι Σάββατο πρωί ή μεσημέρι να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα το δούμε. Ενευθέτω χρόνο, όπως λέμε. Λοιπόν, FM γεννώντα μηνύματά σας. Αποστολή στο 54526. Με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS. Τα λέμε μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Από τώρα είναι ανοιχτές. Μπορούμε να δούμε μαζί τα τελευταία 25 περίπου λεπτά του ημιτελικού. Στο 68 είμαστε. Κροατία-Αγγλία 0-1 από το 5. 23-10, 2-7 και 3-8. Τα λέμε φυσικά και μέσω Facebook. Θανάση Κυλώνης ο λογαριασμός μου, με λατινικούς χαρακτήρες, με double S, διπλό S δηλαδή, στο Θανάσης, και γκολ. Γκολ η Κροατία, ισοφαρίζει και μετράει. Μετράει, ναι. Με τον Πέρισιτς. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τον γκολ, γιατί το έχασα εγώ τον γκολ, μπήκα κατευθείαν τον Πέρισιτς να τρέχει. Έχουμε συνδεθεί με ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Λοιπόν, από τα δεξιά γίνεται το γέμισμα, η σέντρα, δεν υπάρχει κανένα offside. Και πετάγεται ο Πέρισιτς με προβολή με τα αριστερό. Ο Γόκερ
έσκυψε, περίμενε να έρθει η μπάλα και ο Πέρισιτς κάνει προβολή. Κανένας άλλος διαιτητής μπορεί και να το έδινε επιθετικό φάουλ για επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά όχι, δεν είναι. Εντάξει, είναι, κάνει προβολή, προλαβαίνει τον, τον Walker. Δεν, η προβολή του Πέρισιτς δεν έθετε σε κίνδυνο το κεφάλι του Walker, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του νόμου, του κανόνα, για το πώς μπορεί να ακυρωθεί ένα γκολ και να σφιχτεί ένα επιθετικό φάουλ. Και το μάτς έρχεται στα ίσα, 61 το λεπτό, στο σημαδιακό 69, Κροατία, Αγγλία, 1-1 πλέον. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε 20-25 περίπου λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, που το suspense είναι εγγυημένο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, πάμε να καλησπερίσουμε τον φίλο μας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Τάσος είμαι. Γεια σου, ρε Τάσο. Λοιπόν, σ' άκουγα τώρα έτσι που ήμουν στο αυτοκίνητο. Ναι, καλά τα λέω. Καλά τα λες, αλλά δεν λες, γιατί δείχνεται μια βεβαιότητα. Εγώ καταρχάς έπαιξα κατάκτηση Αγγλία, έτσι. Κατάκτηση Αγγλία, ναι. Εντάξει. Εντάξει, επειδή είμαι φιλοάγγλος. Ναι. Παρακολουθώ αγγλικό ποδόσφαιρο και εντάξει, μόνο. Και εγώ παρακολουθώ. Εντάξει, τους γουστάρω τους Άγγλους για πολλά θέματα. Δεν είμαι οπαδός της εθνικής ομάδας, αλλά γενικά γουστάρω την ποδοσφαιρική τους κουλτούρα. Ρε, οπαδός και δεν είμαι κι εγώ, αλλά μου αρέσει το ποδοσφαιρό τους. Δεν ξέρω, εγώ το παρακολουθάω με μανία. Εμένα μου αρέσει το πρωτάθλημά τους. Η εθνική τους ομάδα δεν μου πολύ αρέσει. Το πρωτάθλημά τους, εντάξει, βγάζω το καπέλο. Εντάξει, είμαι και φανατικός της Λίβερπουλ. Ναι. Οπαδός της Λίβερπουλ, τέλος πάντων. Και ακούω με βεβαιότητα, ας πούμε, που λέει όλες θα τους τσαλακώσει, αν θυμάμαι καλά, διάβασε ένα μήνυμα. Όχι, θα τους καταπιούν οι Γάλλοι. Εντάξει, μωρέ, τώρα ξέρεις, είναι, πάντα υπάρχει το στοιχείο της υπερβόλης. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα, αν θυμάσαι καλά, στο Μουντιάλ της Γερμανίας του 2006, το πήρε η Ιταλία, έτσι δεν είναι. Ναι, σωστά, σωστά. Στα πέναλτι, στα πέναλτι. Μπράβο, ναι. Τότε, αν θυμάσαι καλά. Κάτσε τώρα, γιατί ο Ράγκιτς μέσα στην περιοχή. Δοκάρι, τη γλίτωσες, δοκάρι ο Πέρισιτς και στην επαναφορά σουτάρει ο Ράκητιτς και πάει μπάλα πάνω, ο Ρέμπιτς και πάει μπάλα πάνω στον Πίκφορντ. Ο Πέρισιτς που έχει ξανά έχει, τέτοιο, είχε δοκάρι και στον προημιτελικό με τη Ρωσία, ξανά έχει και σήμερα, στο 72-1-1. Για πες, σε διέκοψα. Λοιπόν, εντάξει, τα έχει η Αγγλία αυτά. Μαζεύτηκες λίγο. Βγήκες να πουλήσεις λίγο τρέλα και μαζεύτηκες με το δεκάρι. Φυσικά έμεινα με το φυσικό στο Εντάξει, λέω. Περιμένω πώς και πώς να λήξει το παιχνίδι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω παίξει τελικό σκορ 1-1. Θέλω να λήξει έτσι και μετά θέλω να προκριθεί η Αγγλία στην παράταση. Μάλιστα. Είναι τα στοίχημα που έχω παίξει σήμερα. Αλλά κάτσε, γιατί τώρα χλωμό σε βλέπω. Λίγο οι Κροάτες αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνοι. Ναι, εντάξει, από το πρώτο ημίχρονο και όλα αυτά. Όχι, στο πρώτο ημίχρονο ήταν κοιμισμένοι οι Κροάτες. Δεν βλέπω η Αγγλία να έχει πλάνο, επειδή πώ θα αντιπεκτηθεί, πώ θα αντιπεκτηθεί. Οι Κροάτες έχουν σαφέστατα περισσότερο ταλέντο ποδοσφαιρικό, έτσι. Αλλά έρχονται από δύο συνεχόμενες παρατάσεις, έχουν αρκετά μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας. Δηλαδή τα καλά του ονόματα είναι από 30 και πάνω χρονών. Η Αγγλία έχει μέσο όρο ηλικίας εκεί 25-26 χρόνια. Έχει έναν αλφα ενθουσιασμό. Τις βγαίνουν αρκετά πράγματα μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, να δούμε. Δεν βλέπω έτσι να έχει πλάνο για την επίθεση η Αγγλία και... Τώρα κάνει αλλαγή ο Southgate, βάζει τον Rashford. Σήκωσε τον Rashford, τον πιτσιρικά. Αυτό είναι απορώ, γιατί δεν τον βάζει από την αρχή. Τέλος πάντων, είναι παικταρά. Αυτό που ήθελα να σου πω και να κλείσω. Για πες. Εγώ όταν ξεκινούσε το Μουντιάλ, έπαιξα τις προκρίσεις των 8 ομίλων, τις δύο πρώτες, άνευ σειράς, δηλαδή, όχι σαν πρώτη και σαν δεύτερη, να προκριθούν από αυτό τον όμιλο αυτές. Από αυτό τον όμιλο έχασα, δηλαδή, έχασα την Πολωνία, την οποία την έπαιξα να προκριθεί μαζί με την Κολομβία, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Έχασα αυτό και μετά παρακαλούσα να μην προκριθεί η Γερμανία, που είμαι και αντιγερμανός. Τέλος πάντων, φοβήθηκα να την παίξω να μην προκριθεί. Mm-hmm. Και την έπαιξα να προκριθεί και αυτή από τον όμιλο. Διαφορετικά θα έχανα μόνο την Πολωνία. Και θα κοίταγα άμα προκρινόταν και η Γερμανία από τους ομίλους. Τελικά με ευνόησε, γιατί άλλο να χάνεις ένα και άλλο να χάνεις δύο. 500 ευρουδάκια ήταν, φίλε, με 2 ευρουδάκια 250 ποσοστό έβγαζε το πράγμα. Και λίγο έτσι έσφιξα και εκεί πέρα και λέω καλύτερα να μην προκριθεί και ευτυχώς δεν προκρίθηκε για να ακόμα θα εδώ τώρα ο φίλος ο Δημήτρης που λέει νωρίτερα για ότι θα σας καταπιούν και τα λοιπά οι Γάλλοι, λέει πες τον φίλο, λέει κάτσε πρώτα να περάσει την Κροατία, σωστό. Λέει, και πες τον, λέει και φίλος της Λίβερ που λέει, ο παδός και επίσημο μέλος της Ρεάλ, ξέρει αυτός. Μάλιστα. Έτσι λέει. Α, και φίλος του Λίβερπουλ, πες του, λέει, είμαι ο παδός και επίσημο μέλος της Ρεάλ. Ξέρει αυτός πάντα φιλικά. Μάλιστα. Καλά. Εντάξει, δεν είμαι. Απλά, εντάξει, εγώ είπα την επιθυμία μου, ρε. Ναι, την επιθυμία σου, εντάξει.
Κοίταξε, Εντάξει, όταν παίζουμε ποδόσφαιρο... το στοίχημα, καλών την επιθυμία μας, το θέλω μας δηλαδή, το οπαδικό να το αφήνουμε απ' έξω. Δηλαδή, παρόλο που λες, ας πούμε, ότι είσαι αγγλόφιλος, αν τελικά παίξουν τελικό Γαλλία-Αγγλία, η Γαλλία θα είναι ξεκάθαρο φαβόρη. Εντάξει, δεν λέμε τώρα ότι είναι φαβόρη του 1,60, μην τρελαθούμε. Αλλά είναι παιδί μου καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερους παίκτες, είναι πιο παρτοκαπνισμένη. Έχει πάει σε πολύ περισσότερους τελικούς από την Αγγλία. Είναι δίκιο φαβόρη. Γι' αυτό σου δείξα εγώ το παράδειγμα της Ιταλίας το 2006, Θανάση. Γιατί θέλω να σου πω ότι πάντα δεν το παίρνει ο καλύτερος. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, εντάξει. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο απρόβλεπτο άθλημα. Ναι, ναι. Α, μπράβο. Εντάξει, οι Άγγλοι δεν είναι. Και εμένα αγωνιστικά τώρα δεν μ' άρεσαν στο Μουντιάλ. Δεν είναι και η ομάδα που σε εμπνέει και όλα αυτά. Όχι, αλλά δεν είναι. Είναι εντάξει, ναι, ναι. Και μέχρι στιγμής δεν είναι. Το μοναδικό πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι που παίζει είναι το σημερινό. Ο Ημιτελιά πρέπει να φτάσει στον Ημιτελιά για να παίξει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί την Κολομβία την πέτυχε χωρίς τον Χάμες Ροντρίγκες. Και εντάξει, ούτε σε εκείνο το μάτς μπορούμε να πούμε ότι έκανε κάτι αμαν-αμαν. Και με το Βέλγιο στον Όμιλο που ήταν το μοναδικό δύσκολο μάτς του ομίλου, ήταν εκεί οι δύο παίξανε με αρκετές αλλαγές. Είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκληση. Ήταν παιχνίδι προπονησιακής φύσης ουσιαστικά. Όχι, αγωνιστικά δεν είχε δείξει τίποτα. Όχι, αυτό είναι η άβρα, κύριε. Αυτό το it's coming home, ο ενθουσιασμός κτλ. Άμπραβο, ακόμα μια απόδειξη ότι στο ποδόσφαιρο αυτό που είπαμε, στα Μουντιάλ και σε αυτές τις τέτοιες, καμιά φορά περπατάει και αυτός που δεν ταξίζει. Έτσι, και αυτό δείχνει και η Αγγλία, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε, βλέπουν και τυφλοί. Άμπραβο. Έγινε, Τάσο, έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, φτάσαμε στο 76. Κροατία-Αγγλία 1-1 με το φάουλ του Τρίπιερ στο 5 και την προβολή μάγκικο γκολ του Ιβάν Πέρισιτς στο 69. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι στο 68 μας το Δενήφιο. Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Αν θα ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι και αν θα πάμε στην παράταση και ενδεχομένως στα πέναλτι ή αν θα προκύψει και τρίτο γκολ στο μάτς. Προσωπικά εγώ θέλω να λέξει έτσι. Έχω παίξει 1-1 και μετά θα θέλω πρόκριση της Αγγλίας στην παράτα. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24. Ανοιχτές και τηλεφωνικές γραμμές να σχολιάσουμε παρέα τον ημιτελικό που έχει μπει στο τελευταίο του κομμάτι, στο τελευταίο του τέταρτο, 2310 287 και 3 οχτάρια. Τα λέμε και μέσω Facebook. Κάνα μηνυματάκι καινούριο, καμιά φρεσκαδούρα. Δεν βλέπω να υπάρχει. Ναι. Να θυμηθούμε και τον χορηγό μας, τον Παράσχο, μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης για όλη την πόλη, στην Ολύμπο 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο και με ανταλλακτικά υδραυλικής φύσεως, φυσικό αέριο φυσικά και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου, Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferrol και Wolf. Όλα αυτά θα τα βρείτε στον Παράσχο στην Ολύμπου 90. Ο Πασχάλης λέει, ναι, ισχύει φίλε. Άστο τώρα, δεν είναι της ώρας. Να σε καλά, να σε καλά Πασκουάλε. Εντάξει, τι κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Θέλει και αλλαγές που και που για να νέος. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, δεν θα πω τίποτα. Να πάρω μια ανάσα. Δεν πάμε σε διάλειμμα. Θα το δούμε το μάτς μέχρι το φινάλε. Στο 78 είμαστε. Κροατία-Αγγλία 1-1 με Τρίπιερ και Πέρισιτς. Μουσική ανάσα και παραμένουμε online για ό,τι προκύψει. Τώρα βλέπουμε το replay από το δοκάρι του Ράκητσης και του Πέρισιτς, συγγνώμη, και στην επαναφορά ο Ρέμπιτς σουτάρει και στέλνει την μπάλα πάνω στην αγκαλιά του Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος είναι ο ορισμός του κοκκινομάγουλου Άγγλου ποδοσφαιριστή. Έτσι είναι ο ορισμός, παιδί μου, είναι ταμάμ. Δηλαδή λες Άγγλος διεθνής, πώς λένε Έλληνας κρίσος, και το μυαλό σου πάει στον τέτοιο, πες τον να, στον Ωνάση, λες Άγγλος διεθνής και το μυαλό σου πλέον πηγαίνει στον Πίκφορντ. Λοιπόν, ακούμε ώρα, χορηγό ώρας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 στον FM. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ που βγαίνει στον αέρα με την υποστήριξη της οικογένειας Παράσχου, που είναι και φίλοι μας από πολύ παλιά. Εντάξει, μιλάμε οικογένεια, φαμίλια, χρυσάφι, γκαραντί οι άνθρωποι. Όπως γκαραντί είναι και στην δουλειά. Μαν. Περνάει δύσκολες στιγμές η Αγγλία. Και θα πρέπει να του ηρεμήσει λίγο το πράγμα, γιατί οι Κροάτες είναι λογικό.
το βασικά το μάτς εξελίσσεται όπως ακριβώς είχα στο μυαλό μου. Οι Κροάτες δείχνουν μεγαλύτερη θέληση να το καθαρίσουν στο 90 λεπτό, γιατί ξέρουν ότι άμα πάει στον έξτρα χρόνο, σιγά σιγά θα τους εγκαταλείπουν οι δυνάμεις τους. Το να παίξει μια ομάδα τρεις συνεχόμενες παρατάσεις μέσα σε διάστημα 10 ημερών, και μιλάμε τώρα για επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας απέναντί σου και παιδαρέλια 25-26 χρονών, και ενώ εσύ είσαι 30-30+, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Οπότε ο Κροάτης, ο Ντάλιτς, λογικό να έχει δώσει εντολή. Πάμε να το κάνουμε 2-1 στο 90 λεπτό. Έχει άλλα 10-15 λεπτά μπροστά του. Γιατί αν πάει στην παράταση, είναι βρώμα η φάση. Εντάξει, αν πάει στα πέναλτι, μέχρι στιγμής και οι δύο τερματοφύλακες, και ο Σούμπασιτς και ο Πίκφορντ έχουν κάνει αποκρούσεις. Πιο πολλές ο Σούμπασιτς. Αλλά λογικά οι Κροάτες θα ζητήσουν πιο πολύ το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια από ότι οι Άγγλοι. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω τι λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος, στον οποίο θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα 3-5 πηγάδια. Γεια σου, Νίκ. Ρε φίλε, έχει μουντιάλ και μας βγάζει να δώσουμε ρεπορτάζ τώρα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι, ξέρεις τι, σε έβγαλα για να το δούμε μαζί το παιχνίδι. Τώρα το μεταξύ η άλλη είναι μέσα, εγώ έχω βγει κοιτάω τον τζάμι. Α, εντάξει, φίλε. Κοίταξε, αν είναι έτσι το σκηνικό, σε κλείνω τώρα χωρίς πλάκα. Εγώ νομίζω ότι είσαι, παιδί μου, στο δωμάτιο με τηλεόραση και να. Όχι, είμαστε στο. Στο σαλέ. Στο κεντρικό σαλέ. Σαλέ. Εγώ, φίλε, θέλω να ανοίξει ένα, να ξέρεις. Και εγώ για να πάει παράταση, να σου πω τώρα κάτι. Η άμυνα της Αγγλίας, τι κατάσταση. Ναι, αρχίζουν και τρεκλίζουν λίγο. Αυτός ο Τρίπιερ δηλαδή και ο Γόκερ από εκεί. Ο Γόκερ είναι, ναι, είναι ο αδύναμος κρίκος. Μα τώρα, να σου πω τώρα, αυτό το τελευταίο το λάθος δεν γίνεται ούτε στις ακαδημίες. Κάτσε, για τον Γκόλες τώρα. Όχι, αυτό το τελευταίο που έγινε τώρα. Α, ναι, ναι, πριν από λίγο που. Ναι. Δηλαδή για το θέμα, ναι. Και το θέμα είναι ότι τόση ώρα. Κάτσε. Μάντζουκιτς. Ο Πίκφορντ είναι πάλι. Έχω Πίκφορντ. Έχω Πίκφορντ. Η κοράτσα έχω το momentum τώρα, φίλε. Μα έτσι. Κάτσε. Κάτσε. Ναι, όχι. Μπλόκαρα. Σούμπαζες. Κοίταξε, λογικό είναι οι Κροάτες για τον λόγο που εξήγησα πριν από λίγο να ζητήσουν πιο πολύ το μάτσο 90 λεπτό. Γιατί είναι κουρασμένοι. Ναι, ρε φίλε, τώρα να παίξει τρίτη σερή παράταση μέσα σε 10 μέρες. Είναι... Ναι. Είναι πολύ, είναι too much. Και έχοντας απέναντί σου μια πιο φρέσκια ομάδα, Εντάξει, η σέντρα στον κόλλο της Κροατίας για το τέλος είναι εξαιρετική. Είναι πολύ καλή και είναι σούπερ εκείνης του Πέρσης, ο οποίος είναι μεγάλη παικτάρα που προλαβαίνει τον. Λοιπόν, προλαβαίνει τον Walker. Εκεί είναι, δηλαδή, οι προπονητές, επειδή μου τι λένε από πολύ μικρή ηλικία όταν αρχίζει και παίζει μπάλα, ειδικά στους αμυνόμενους, έτσι. Δεν περιμένουν ποτέ την μπάλα να μας έρθει. Ή στο κεφάλι, στο πόδι. Πάντα κινούμαστε εμείς προς την μπάλα. Ο Γόκερ τι έκανε. Έμεινε κολλημένος, περίμενε να του έρθει την μπάλα να τη διώξει. Πετάχτηκε ο Πέρισιτς, πάρ' το 1-1. Ενέρεσε, δηλαδή, για το Θεό. Μα να σου πω τώρα, αγαπητέ Αθανάση, ο Γόκερ δεν είναι και στόπερ. Δεν είναι, ναι, δεν είναι. Κοίταξε, ο Γόκερ τώρα από ανάγκη παίζει στη θέση εγώ, αυτή. Εγώ καταλαβαίνω γιατί το κάνει, γιατί θέλει έναν γρήγορο στο κέντρο της άμυνας, γιατί ούτως Μόλινγκ είναι γρήγορος, ούτως Στόνς είναι γρήγορος. Ο Στόνς, λέω, ο Τζόνς. Ο Στόνς, εντάξει, αλλά και ο Στόνς, δεν είναι και ορισμός ταχύτητας βέβαια στα στόπερ. Γι' αυτό το κάνει λίγο, για να έχει και έναν γρήγορο παίχτη. Πέρα απλά δεν έχει το ύψος ο Γόκερ. Αυτή είναι η λεπτομέρεια. Σωστά. Τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτό που λες εσύ, ότι αν πάει στην παράταση και ο άλλος δεν έχει κάνει και αλλαγές εν τω μεταξύ. Ναι. Κάτσε λίγο. Ναι, δεν έχει κάνει. Δεν έχει κάνει αλλαγές. Περίμενε, όχι, περίμενε. Ο Κροάτς δεν έχει κάνει. Ο Κροάτς δεν έχει κάνει. Α, όχι, το Κροάτς. Ναι. Ο Άγγλος έκανε, ναι, μπήκε ο Ράσφορντ. Έβγαλε την απάτη το Στέρλινγκ, που δεν μπορώ να καταλάβω κάθε φορά και το βάζει βασικό. Ναι. Έβαλε. Ράσφορντ. Ότι περιμένει. Ήρθε και ένα συνάδελφος εδώ πέρα. Και αυτός έξω. Λοιπόν, πάμε στα τουάρι, ενώ παρακολουθούν φυσικά. Η Κροατία, λέει, ένα στατιστικό τώρα που διαβάζω είναι ότι σκόραρε σε κάθε ένα από τα τελευταία 10 τις παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο. Ναι, η τελευταία λέει, ομάδα που την κράτησε στο 0 ήταν η Ιαπωνία το 2006 στο Μουντιάλ της Γερμανίας. Το 2012 είναι τρέχα γύρω. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στα τουάρι και όσο παρακολουθούμε φυσικά το παιχνίδι, σήμερα είχαμε μόνο πρωινή προπόνηση. Σε 3-5 πηγάδια. Βασικά να ξεκινήσω από τα τελευταία τα οποία είχαμε. Νωρίς το βράδυ αφήθησαν στο Δέρμιο ο Χαβιέ Ματίγια, ο Χουλιάν Κουέστα και ο Άλεξ Μενέντες. Τα 3 νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη. Κροατία μπροστά. Λοιπόν, λίγα πράγματα. Συνοδευόμενοι από τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, τον
στο Διαμαντόπουλο. Είχαν μια πρώτη γνωριμία με τον Πάκο Ερέρα, με κάποιους τους νέους συμπαίκτες, και από αύριο το πρωί θα τους δούμε και μέσα στο γήπεδο. Φτιάξουν και αυτή τη δουλειά. Ξεκινώντας προπονήσεις με την ομάδα αυτές τις τελευταίες μέρες της παρουσίας της εδώ πέρα στα 3-5 πηγάδια. Δεν θα έρθουν στα 3-5 πηγάδια οριστικά Κολάσο και Ματέο Γκαρσία, αφού όπως ενημέρωσε και η ΠΑΕΑΡΕ σήμερα αναμένουν στη Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου, άρα θα σωματωθούν με την ομάδα την επόμενη εβδομάδα και μετά την επιστροφή της από το Βέρμιο. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται, αν όχι σήμερα, αύριο θα γίνει και μια μεταγραφική σύσκεψη, να το πούμε έτσι, του Ντίνου του Διαμαντόπουλου με τον Πάκο Ερέρα και τον σκάουτερ της ΠΑΕΑΡΕ, τον Γιώργο Γκερίδη, όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις του Άρη και τους παίκτες που θα αποκτηθούν. Γι' αυτό έχει άλλωστε και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, για να φέρει τους Ισπανούς. Και θα περιμένω να δούμε αν θα προκύψει κάτι από αυτό το meeting, να το πω έτσι, το μεταγραφικό meeting το οποίο είχα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στους τρεις άνδρες. Ο Άρης, αφού ολοκλήρωσε 5 υποθέσεις, θέλει να κάνει τουλάχιστον άλλες 3 με 4 μεταγραφές, και για αυτές τις κινήσεις θα συζητήσουν οι άνθρωποι της ομάδας. Στην σημερινή πρωινή προπόνηση θα έλεγα ότι δεν είχε να μας προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Ένα δίτερμα το οποίο έκανε ο Ερέρα 11-11 και με τους κόκκινους γύρους 3-0 με χατρίκ του Μπουλγκουρίδη. Κάποιες ασκήσεις τακτικής νωρίτερα στη διάρκεια του πρωινού προγράμματος. Προσθέτει και κάτι καινούριο κάθε μέρα, ωραία, το κομμάτι της τακτικής. Σήμερα δούλεψε αρκετά στις αποστάσεις των παιχνών στο γήπεδο, των γραμμών κτλ. Και αύριο πρέπει να δούμε περισσότερα πράγματα επιστρέφοντας σε διπλές προπονήσεις. Αφού, όπως θυμίζω, σήμερα είχαμε μόνο πρωινή για τους ποδοσφαιριστές που είχαν το απόγευμα ελεύθερο, κάποιοι πήγαν και στο γυμναστήριο, κάποιοι επέλεξαν να περάσουν πιο χαλαρά το απόγευμά τους, και περιμένουμε αύριο τα περισσότερα και με τα βλέμματα πλέον να είναι στραμμένα στα 3 μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και στην παρουσία τους και αύριο αλλά και τις επόμενες μέρες μέχρι το πρωί της Δευτέρας εδώ στα 3-5 πηγάδια. Μάλιστα. Αυτά έτσι. Ωραία. Για την Κυριακή τελικά οριστικοποιήθηκε το barbecue. Το μπάρμπεκιου θα γίνει. Μια προβατίνα 40 κιλά που ετοιμάζουμε εδώ πέρα. Την ώρα του τελικού. Δεν ξέρω αν θα είναι την ώρα του τελικού ή το μεσημέρι. Το μεσημέρι, αλλά, εντάξει. Μεσημέρι, είχε γίνει και πέρυσι κάτι. Κάτι ανάλογο, θα γίνει και φέτος. Μάλιστα. Με διοργανωτής, εισαγωγικά μπορούμε να το πούμε έτσι, τον κεντρικό αμυντικό του Άρη, τον Γιώργο Δελιζής. Αυτός θα είναι ο Ψητάς. Αυτός θα είναι ο Ψητάς, ναι. Ναι. Θα παραγγείλει, θα τα κανονίσει όλα. Ναι. Θα παραγγείλει τα κρέατα, δεν θα σας τα φέρουν έτοιμα. Δεν μας τα φέρουν έτοιμα. Ναι, όταν λέμε barbecue, αυτό. Τι σημαίνει ότι τα ψήνουμε εμείς, δεν μας τα φέρουν έτοιμα. Δεν μας φέρνει και την προθανάσια εδώ πέρα στην Ελλάδα που θα μας φέρνουν. Όχι, φίλε. Εντάξει, 3-5 πηγάδια, φίλε, είναι προπονητικό κέντρο τόσα χρόνια, τόσες ομάδες πηγαίνουν. Τι είναι εκεί οργανωμένοι. Δεν πατάει άνθρωπος, εμείς και τα δέντρα είμαστε. Ναι. Και ο Ηρακλής θα πάει εκεί. Εκεί που είστε τώρα εσείς θα έρθει και ο Ηρακλής για προετοιμασία. Και η Κέρκυρα θα έρθει του Δημήτρη Σπανούς και ο Ηρακλής θα έρθει. Τα γήπεδα είναι αλήθεια, δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά εντάξει, είναι νομίζω από πλευρά Ηρακλής με συνθηκό, νομίζω ότι είναι ιδανικό το μέρος για την προετοιμασία. Ναι, όντως. Έχει ιδανική θερμοκρασία. Είναι καλά και το περιβάλλον γενικότερα, γιατί είναι απομονωμένα, ναι. 20 λεπτά από την άουσα, δεν έχει τίποτα γύρω δηλαδή να σου τραβήξει την προσοχή. Καθαρός αέρας, ναι, οξυγόνο, εντάξει. Μια χαρά. Και κάτι ολιβάτες από τη Γαλλία μας. Ανέβηκε λίγο θερμοκρασία να μην κρυώνεται. Ανέβηκε, ναι, ανέβηκε. Και τώρα είναι δρομούδο. Το τζάκι δεν το ανάβεται, έτσι. Όχι, τζάκι δηλώσαμε προχθές. Δηλαδή, αν μας το δηλώσουμε πάλι θα είναι προβολή. Αλλά ζήσαμε να έχουμε να λέμε ότι Ιούλιο ανάψαμε τζάκι. Ναι, αυτό το φίλε. Τι ζήσαμε για αυτή την επική στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, σε αφήνω, Νικόλα, να απολαύσει μαζί με του συναδέλφου εκεί τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Κράτα το αγόρι μου. Ένα-ένα το θέλουμε, ναι. Έτσι. Μην φάμε τώρα κανένα γκολ στι καθυστερήσει. Ναι, ρε φίλε, καμιά και έφτασε εδώ πέρα το πράγμα. Εντάξει, στο 90 είμαστε. Ένα-ένα. Εντάξει, δηλαδή, ήμαρτον. Α, θα πληρωθούμε κι εμεί μια φορά. Εντάξει. Τι το έπαιξε, Ένα-ένα, δεν το έπαιξα χ. Ένα-ένα. Ένα-ένα και πρόκριση Αγγλία στην παράταση. Για να πω την αμαρτία μου στο ημίχρονο, έκανα και συμπληρωματικό στοίχημα. Έπαιξα και να κρυθεί το ματ ανεξαρτήτω τη ομάδα και στην παράταση και στα πέναλτι. Ή στην παράταση, δηλαδή, στα πέναλτι. Θα το κρατήσω ακεράσει μετά κιόλας. Αλλά το 1-1 είναι η βάση. Yeah. 3 λεπτά των καθυστερήσεων, παλίκαρος και ο βοηθός. Yeah. Δεν έδειξε τίποτα 5-6 να φάμε τα νύχια μας. Λοιπόν, έγινε Νίκ.
Θα τα, πούμε, θα τα πούμε αύριο τέτοια ώρα περίπου. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Έγινε, να είσαι καλά, καλό λοιπόν, βράδυ. Αυτά με το ρεπορτάζ του Άρη. Τρία λεπτά των καθυστερήσεων στα οποία, που λέμε πέναλτι, στα οποία μπήκαμε πριν από περίπου μισό λεπτό. Άρα άλλα δυόμιση. Ρολόι κανονικά. Παραμένει το 1-1 και τώρα φάουλ δίνει ο Τσουνέι Τσακίρ για την Αγγλία σε καλό σημείο για γέμισμα. Ο Δημήτρης λέει: Ελά, Θανάση, γι' αυτό κρατά τις ποιοτικές αλλαγές του Κροάτης, λέει, για την παράταση. Κόβασιτς, ας πούμε. Όντως, δεν είχα πάρει κοπρέφο ότι ο Ντάλιτς όντως δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Είναι αλεπού. Σου λέει: Το μάτς για παράταση πάει. Και κράτα εδώ να τους έχουμε φρέσκους, να μπορούμε να μπολιάσουμε την ομάδα με φρέσκα πνευμόνια. Για να δούμε τώρα. Λογικά, αν δεν μπει γκολ εδώ πέρα, δύσκολο να μην λήξει 1-1. Έχουμε μπει πριν από λίγο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τρία συνολικά. Ο Τρίπερ θα εκτελέσει το φάουλ, όχι απευθείας, είναι από τα δεξιά, από τα πλάγια όπως επιτίθεται η Αγγλία, για γέμισμα, για κεφαλιά, για καμιά αναμπουμπούλα. Για να δούμε, να το δώσω και μια ζωντανά που έρθει. Μετά από ώρα μια στατική φάση για την Αγγλία, εκτελεί ο Τρίπερ, η κεφαλιά άστοχη. Ο Κέιν, η μπάλα περνάει έξω, ο Κέιν ο οποίος για δεύτερο παιχνίδι μένει άσφερος, αλλά δεν απειλείται. Καθώς και ο Λουκάκου κόλλησε στα 4 γκολ και ο Γκρισμάν με τον Εμπαπέ κόλλησαν στα 3 γκολ. Εντάξει, είναι, πλέον πληρώνει 1-0-5 ο Κέιν για πρώτο σκόρε της διοργάνωσης. Οπότε κόλκες και τα λοιπά πρέπει να θεωρούν αυτούς πληρωμένους. Λοιπόν, ο Πίτερ λέει: Καλό βράδυ, Θανάση. Λέει: Ορίστε, λέει, δεν μπορούσα να πει. Λέει: Τα λιοντάρια λέει, κρατάνε αμύωτο το ενδιαφέρον του κόσμου. Δεν χασμουργές όπως θες. Και θα προκριθούμε, λέει, και θα προκριθούμε είτε 90 λεπτό. Ποιο είναι 90 λεπτό, φίλε, το 90 λεπτό πάει τελείως τώρα. Έχει μείνει μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Ένα θα λήξει το μάτς, τελείωσε. Ή παράταση ή πέναλτι. Και δίνουμε θέμα στον κόσμο. Καλά θέμα, άσε τώρα πονά τα μάτια μας. Μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, θα δώσει τώρα ο Σούμπασιτς συνέχεια στο παιχνίδι. Όλοι πλέον περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα για να πάρουν τις ανάσεις τους πριν την παράταση. Όχι σαν τους τσιφούτιδες, λέει, τους Γάλλο-Πορτογάλο-Ισπανιόλους. Ένα γκολ με το Στανιό και άντε γεια. Και πάμε για να, γιατί και σε ένα γκολ, φίλε. Δεν βάζει τι πλάκα μου κάνει. Και πάμε για να, λέει, απόλυτο ξενέρωμα. Οκ, okay, φιλογάλο είσαι, λέει, και μπεκουά και εγώ, λέει, από το Κεμπέκ δηλαδή. Αλλά το κούτσου κούτσου είναι ποδόσφαιρο. Κάνει λάθο, φίλε. Η Γαλλία έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο από την Αγγλία στο Μουντιάλ και από πολλέ άλλε ομάδε. Δηλαδή, κάτι που διάβαζα και άκουγα σήμερα σε ραδιόφωνα και διάβασε στο Facebook τα λοιπά, ότι αδίκω πέρασαν οι Γάλλοι στον τελικό. Δεν είπα εγώ ότι παίξαν μια σούπερ μπαλάρα, αλλά δικαιότατα πέρασαν στον τελικό οι Γάλλοι. Έτσι ήταν, το γράφω και στο σημερινό μου άρθρο στο Bet Player. Ήταν και καλύτερη ομάδα στον όμιλο. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Κινκλάντζε, ο παλιός ο Γεωργιανός, ο διεθνής. Ένα τελικό αποτέλεσμα, είναι το τρίτο συνεχόμενο 1-1 της Κροατίας. Έχει τρία μάτια στη σειρά που λήγουν 1-1. Για να δούμε αν θα σπάσει το ρόδι. Είναι το πέμπτο μάτς που λήγει 1-1 στην φάση των knockout. Τα προηγούμενα τέσσερα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Για να δούμε αν θα σπάσει το ρόδι σήμερα και θα κριθεί η πρόκριση στο 30 λεπτό της παράτασης. Και επιστρέφουμε. Και επιστρέφω σε αυτό που έλεγα, ότι η Γαλλία και ήταν καλύτερη στον όμιλο και πέρασε δικαιότατα την Αργεντινή. Μάλιστα με το τελικό 4-3 να την αδικήσει σαν σκορ. Θα πρέπει να είναι σαφώς πιο εύκολη η νίκη της. Δικαίως κέρδισε και την Ουρουγουάη. Ευνοημένη φυσικά από την τεράστια απουσία του Καβάνη, αλλά δεν φταίει η Γαλλία για το ότι τραυματίστηκε ο Καβάνη στο μάτς με την Πορτογαλία. Όπως δικαιώτα κέρδισε και στο Βέλγιο. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε περισσότερες ευκαιρίες, έβαλε γκολ, το Βέλγιο δεν έβαλε. Τι έκανε, κάπως πρέπει να κρυθούν τα παιχνίδια. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Έχεις παίξει και ξέρεις φυσικά, και επειδή έχω παίξει και ξέρω και αυτό τα λέω αυτά. Η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τον γκολ. Όντως, φίλε μου Πίτερ, είναι τον γκολ, αλλά δεν γίνεται όλα τα μάτσα να λήγουν 5-5 και 3-3 και 4-4. Δεν είναι εύκολο να έχουμε σκορ και θέμα σε κάθε μάτς. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Άλλο τι θέλουμε να βλέπουμε, είτε παίζοντας στοίχημα, είτε σαν απλοί τηλεθεατές, και άλλο τι έχει το ποδόσφαιρο, έτσι. Και για να σου επιστρέψω στο στοιχηματικό κομμάτι, μελέτες που έχουν γίνει σε παγκόσμια κλίμακα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχουν δείξει ότι τα πιο πολλά ποδοσφαιρικά μάτς ανά τον πλανήτη λήγουν με λιγότερα από 3 γκολ. Τα πιο πολλά μάτς είναι under. Τι να κάνουμε. Αλλά ο κόσμος παίζει over. Γιατί θέλει να βλέπει γκολ. Δεν γίνεται όμως να βλέπουμε πάντα γκολ. Άλλο το ρεαλισμός και άλλο το ευσεβής πόθος. Όχι, λέει, τα πάντα λέει, θέλουν στρατηγική και σύστημα. Λέει, αλλά ποδοσφαιρικά μιλώντας, λέει, εμένα, λέει, με νοιάζει το θέαμα σαν τηλεθεατής. Σαν παίκτη στοιχήματος, λέει, με νοιάζει στρατηγική το μισό γκολ.
Όμως εδώ μιλάμε λέει, για Μουντιάλ, οπότε είμαι απαιτητικός. Όχι, λέω, εδώ κάνεις μεγάλα, θα σου λέει. Εδώ παίζεται παγκόσμιο κύπελο. Εδώ παίζεται παγκόσμιο τρόπαιο. Εδώ παίζεται το διακύβευμα, είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να υπάρξει σε ποδοσφαιρική διοργάνωση. Είναι ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή. Όταν μιλάς για στρατηγική κτλ., αυτό είναι. Επειδή λες ότι με νοιάζει στρατηγική το μισό γκολ, όμως εδώ λέει, μιλάμε για Μουντιάλ και είμαι απαιτητικός. Σε παρακαλώ, δηλαδή φάσκε και αντιφάσκε. Και με μισό μηδέν αν γίνεται, και με μισό μηδέν. Δηλαδή η Πορτογαλία το γύρο πώς το πήρε. Με πέντε ισοπαλίες το πήρε και με γκολ στην παράταση. Τις κακόπεσε. Η ιστορία έγραψε πρωταθλήτρια Ευρώπης, Πορτογαλία. Τώρα πώς το πήρε και τα λοιπά. Αυτά είναι για να γεμίζουν οι σελίδες και τα site και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. It's coming home. Πίτερ Λιβερπουλιάνος από Ιρλανδία. Να ξέρεις, στη λέω, αλλά τώρα στην παράταση μαζί σου θα είμαι. Θέλω πρόκριση Αγγλίας στην παράταση. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαλυματάκι, ναι, γιατί πέρασε η ώρα. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι μέσα στα 53 λεπτά μετά τις 10. Τελικό αποτέλεσμα, Κροατία-Αγγλία 1-1 με Trippier στο 5 και Πέρση στο 68. Θα δούμε παράταση σε λίγο. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχει ξεκινήσει η παράταση εδώ και 5 λεπτά. Παραμένει το 1-1 ανάμεσα σε Κροατία και Αγγλία. Ήδη ο Στρίνιτς είναι ο πρώτος Κροάτης που αποχώρησε με τράβηγμα στον προσαγωγό. Την θέση του πήρε ο Πίβαριτς. Αυτή είναι και η πρώτη αλλαγή του Ζλάτκο Ντάλιτς. Ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ έχει προχωρήσει ήδη σε δύο αλλαγές. Ο Ντάνι Ρόουζ πήρε την θέση του Άσλι Γιάνγκ στις καθυστερήσεις του 90 λεπτού. Νωρίτερα ο Ράσφορντ είχε αντικαταστήσει τον... Ποιανού θέση είχε πάρει ο Ράσφορντ, έλατε, τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου. Που είχε μπει ο Ράσφορντ, ποιον είχε αλλάξει. Είχε μπει στη θέση του Στέρλινγκ, ναι. Λοιπόν, το θυμήθηκα Δημήτρη πριν μου στείλεις το μήνυμα. Ευχαριστώ πάντως. Σε λίγο θα σας δώσω και τα στατιστικά του 90 λεπτού. Ενώ η Αγγλία έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ μακρινή βέβαια θέση. Αλλά όχι ότι δεν εκτελείται και άμεσα, αλλά πρέπει να έχεις βρωμόσυτο, γίνεται το γέμισμα και κόρνερ έχουμε λογικά. Όχι, δίνει ή επιθετικό φάουλ ή out ο Τσουνέιτ Τσάκιρ. Λοιπόν, Λίμπερο ακούτε στο 107,4 στον FM, είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι και τις 12. FM και όταν μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Τώρα βγαίνει και ο Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ. Θα μπει στην θέση του ο Έρικ Ντάιερ, ο χαφ της Τότεναμ, ένας από τους πολλούς παίκτες των Λονδρέζων, των Σπυρουνιών και όχι Πετινών, όπως μάθαμε να τους λέμε λανθασμένα, που βρίσκονται στην αποστολή και στην ενδεκάδα ενίοτε της Εθνικής Αγγλίας σε αυτό το Μουντιάλ. Στο 97 στην παράταση Κροατία-Αγγλία 1-1. Ο φίλος λέει ο Μπαντέι θα μπει. Μπαντέι, ναι, ο Μπαντέι. Ο Πίτερ λέει έτσι σε θέλω τάφ. Έριξε κάτι ψηλά λέει, στα πέναλτι λέει either team, οποιαδήποτε ομάδα δηλαδή. Για να δούμε τώρα από εδώ τον Ρόζ. Πάει να πει στην περιοχή, μπαίνει, αλλά έχει βρει ένα τείχος, θα γυρίσει την μπάλα στον Λίγκαρ, το σούτ από τον Ντάιερ και αυτή θα καταλήξει κόρνερ για την Αγγλία από τα δεξιά. Συνεχίζει ο Πίτερ, λέω να ρίξω λέει, χοντρό πακέτο στην κατάκτηση από Γαλλία, δεν το χάνουν οι τρικολόρ, ότι είναι καλύτεροι λέει, είναι λέει κακά τα ψέματα, τους έχουν και τους δύο, Αγγλία-Κροατία και μάλιστα 90 λεπτά, τώρα μας τα γυρίζεις Πίτερ. Και λέει, και να σου πω και κάτι, και πριν δύο χρόνια λέει το άξιζαν, μεγάλο φάρδος, ως συνήθως λέει ο Σάντος, πιστεύω λέει πιο πολύ, αυτό θέλουν να κάνουν λέει τρικολόρ, να πάρουν το αίμα τους πίσω, κατακτώντας όχι το Euro αλλά το Mundial. Εντάξει, είναι άλλη αξία το Mundial, άλλη του Euro, αλλά τους είχε πονέσει ότι χάσανε με εκείνον τον τρόπο. Γιατί όντως η Γαλλία ήταν καλύτερη στο 90 λεπτό και δοκάρηκε στο 90 φεύγα με τον Ζινιάκ. Και μέσα στο σπίτι του, αμάν, διώχνει πάνω στη γραμμή από την κεφαλιά του Ντάιερ, νομίζω. Διώχνει πάνω στη γραμμή ο Πίβαριτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Άγγλους. Απομακρύνει τώρα ο κίνδυνος. Θα ξαναδούμε την φάση. Εκτελέστηκε το corner. Την κεφαλιά νομίζω την πήρε ο Ντάιερ. Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Όχι. Την κεφαλιά την πήρε ο Μαγκουάιρ και διώχνει στο μισό μέτρο από τη γραμμή. Μέσα έμπαινε ο Πίβαριτς. Που ήταν ο Stones, ήταν sorry. Ο Stones. Όλοι εκεί οι ίδιοι είναι. Ψηλοί, άσχημοι, δυνατοί. Μια κοψιά.
Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία. Αυτό που λέγαμε και έγραφα και σήμερα στο Bet Player, ότι στα στημένα η... Πες το, η... Έλα. Η Κροατία είναι ευάλωτη και η Αγγλία είναι η ομάδα με τα πιο πολλά γκολ στο Μουντιέ. Σχεδόν όλα τα γκολ της Αγγλίας έχουν μπει αποστημένα. Όπως μπήκε και σήμερα. Έτσι. Το τρίπερ είναι απευθείας φάουλ. Έχει βάλει κανένα 2-3 πέναλτι ο Κέιν και όλα τα υπόλοιπα είναι από κόρνερ ή από γεμίσματα από φάουλ. Είναι ο ορισμός του βάζω γκολ μόνο με στημένα. Θυμίζει η Ελλάδα στο Euro 2004. Εντάξει, εμείς είχαμε βάλει τότε. Όχι, είχαμε βάλει και κανονικά γκολ. Είχαμε βάλει το γκολ του κεφαλιά του Χαριστέα με τη Γαλλία. Του Καραγκούνι το σούτ στην πρεμιέρα με την Πορτογαλία, το γκολ του Βρίζα με τη Ρωσία και αυτό νομίζω δεν ήταν αποστημένο, από σέντρα την είχε πάρει την μπάλα, αλλά νομίζω ήταν από γέμισμα, όχι από φάουλ. Όχι, η Αγγλία έχει βάλει ή πέναλτι ή απευθείας φάουλ του Τρίπερ σήμερα ή γεμίσματα από κόρνερ και από φάουλ. Και να δούμε αν θα συνεχιστεί και στην παράταση αυτό το βιολί. Πριν από λίγο έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να κάνει το 1-2 με την κεφαλιά του Stones. Ο φίλος ο Μάικλ λέει ρέφαρες καρντάση. Καλά δεν ρέφαρα ακριβώς, εντάξει, χαμένοι είμαστε, παραμένουμε χαμένοι. Απλά τώρα πλέον όσον αφορά την βραδιά είμαι ήδη κερδισμένο με το 1-1 και ό,τι και να γίνει, βέβαια προτιμώ να προκριθεί η Αγγλία στην παράταση, αλλά επαναλαμβάνω έπαιξα και στο live στο ημίχρονο να κριθεί το match γενικότερα είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι, αλλά το ιδανικό σενάριο για να τα απελωθούμε όλα είναι να προκριθεί στην παράταση η Αγγλία. Αλλά με το 1-1 ήδη έχει γίνει δουλίτσα. Λοιπόν, να πάμε στην Ολλανδία, στον Σταύρο Κόλκα. Ακούσαμε πριν από λίγο, πριν το διάλειμμα των 11, τον Νίκο Παδόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη από τα 3-5 πηγάδια. Αλλαγή για τους Κροάτες, νέα, βγαίνει ο Ρέμπιτς, μπαίνει ο Κράμαριτς. Η δεύτερη αλλαγή για τον Ζλάτκο Ντάλιτς. Έχω ένα θεματάκι εδώ με το site της FIFA. Θέλω να πω τα στατιστικά του αγώνα, αλλά δεν μου τα φορτώνει τώρα. Τέλος πάντων, φάουλ για την Κροατία, ο Μόντιτς πάει την μπάλα για τον Ράκιτιτς, για τον Μπρόζοβιτς. Έξω από την περιοχή παραμένει. Για να δούμε. Εδώ ο Κράματς μέσα στην περιοχή θα πάει να γεμίσει, απομακρύνεται ο κίνδυνος, αλλά η μπάλα παραμένει σε κροατικά πόδια. Στον Μόντζ για την ακρίβεια αυτός όμως θα κάνει το λάθος και πάει να βγάλει την αντεπίθεση ο Ράσφορντ που είναι από τα φρέσκα πόδια στο γήπεδο. Μετά το μάτς. Εντάξει, οκ, okay, μετά το μάτς. Οπότε και εμείς να το πάμε έτσι στο σκηνικό. Να δούμε το ματσάκι, μπορεί να είναι μεγάλη βραδιά, μπορεί και 12 ώρα να πάει. Τώρα ρεπορτάζ, πάω, Κυράκλη κτλ. Εντάξει, θα τα πούμε, αλλά αργότερα. Δεν υπάρχει. Βασικά δεν πρέπει να έχω ίντερνετ τώρα. Αυτό είναι το κόλλημά μου. Αυτό είναι που φοβάμαι. Γιατί βλέπω πλέον δύο site να είναι στον αέρα. Δεν πειράζει. Άμα βλέπουμε ΕΡΤ, έρτισε. Λοιπόν, στο 103 οδεύουμε σε λίγο στο. Όχι, ίντερνετ έχουμε εμείς κανονικά. Τεστ να στέλνει τεστ. Στο κινητό μου έχω και Facebook έχω. Άρα είναι το site της FIFA είναι που έχει το πρόβλημα. Εντάξει, λογικώς είχε τεράστια επισκεψιμότητα αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο 103. Σε λίγο θα έχουμε την λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Μια σέντρα από τα αριστερά με τον Ντάνι Ρόζ. Απομακρύνουν οι Κροάτες. Παραμένει το 1-1 για τον οποίο συντονίστηκε τώρα. Παράταση παίζουμε στο Λουζνίκι της Μόσχας, εκεί που θα γίνει και ο τελικός της Κυριακής στις 6 σέντρα του τελικού. Στις 5 το Σάββατο η σέντρα του μικρού τελικού, εκεί όπου το Βέλγιο περιμένει είτε την Κροατία είτε την Αγγλία. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για όσους συντονίστηκαν τώρα, Κροατία-Αγγλία 1-1 με τον γκολ του Τρίπερ από απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 5ο μόλις εδώ του αγώνα. Γκολ από το αποδυτήριο όπως λέμε και την ισοφάριση του Πέρισιτς. Με προβολή στο 68 πρόλαβε την απομάκρυνση του Walker και έφερε το μάτς στα ίσα. Ο Πέρις που είχε και δοκάρει συνέχεια για να κάνει το 2-1 στην κανονική διάρκεια, όπως είχε δοκάρει και στην παράταση, αν θυμάμαι καλά, του αγώνα με την Ρωσία. Δεν ήταν στο 90 λεπτό, ήταν στο 90 λεπτό, δεν θυμάμαι. Πάντως είχε δοκάρει ξανά ο Πέρις έτσι για να κάνει το 2-1 στο μάτς με τη Ρωσία. Για να δούμε αν αυτά τα δοκάρια, το σημερινό, γιατί στο προηγούμενο μάτς δεν το πλήρωσε. Για να δούμε αν το σημερινό δοκάρι θα είναι και μοιραίο για τους
Κροάτες, οι οποίοι ας μην ξεχνάμε ότι παίζουν μέσα σε διάστημα 10 ημερών τρίτη συνεχόμενη παράταση, έτσι. Και μιλάμε για παιχνίδια επίπεδου παγκοσμίου κυπέλου. Αν δηλαδή καταφέρουν να προκριθούν, θα είναι μεγάλα παλικάρια. Βέβαια θα είναι και βούτυρο στο ψωμί της Γαλλίας το να αντιμετωπίσει την Κυριακή μια Κροατία που ναι μεν υπερέχει των Άγγλων σε ταλέντο και σε εμπειρία παικτών, αλλά θα είναι μια ομάδα ξεζουμισμένη, όσο και αν λέμε ότι αυτοί οι παίκτες είναι επαγγελματίες και η δουλειά τους μόνο αυτό είναι προπόνηση και μπάλα να παίζουν μπάλα κτλ. Και αν έχουν βοηθήματα και ειδική προπόνηση και αποθεραπείες κτλ. Εντάξει, άνθρωποι είναι και ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας ανθρώπινος οργανισμός, όσο καλά προπονημένος και να είναι, όσο καλά και να θρέφεται, όσο καλά και να προπονείται, το να παίξει τρεις συνεχόμενες παρατάσεις τέτοιου υψηλής έντασης μέσα σε διάστημα 10-12 ημερών είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο, πόσο μάλλον όταν έχεις απέναντί σου τα ατάιστα σκυλιά που διάβασα κάπου και για μ' άρεσε πολύ η έκφραση, τα ατάιστα σκυλιά, βλέπε Καντέ, Πογκμπά, Εμπαπέ κτλ. Κτλ. 2 λεπτά των καθυστερήσεων για την λήξη του πρώτου μηχρόνου της παράτασης, με την Κροατία να έχει μια, έτσι, να δημιουργεί μια απειλητική κατάσταση πριν από λίγο στα καρέ του Πίκφορντ. Το πρώτο από τα 2 λεπτά περάσανε. Η Κροατία και πάλι στο προσκήνιο από τα αριστερά. Θα γίνει το γέμισμα. Η μπάλα στον Μόντριτς, ο οποίος πιάνει αέρα. Και ο Ράσφορντ θα πάει να βγάλει μια αντεπίθεση. Εκεί όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει και τον Μπρόζοβιτς, ο οποίος επαναφέρει την μπάλα, την επιστρέφει στον Σούμπασης και από εκεί στον Βίντα. Σε λίγο θα έχουμε την λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παρατάσεως και το Κροατία-Αγγλία παραμένει στο 1-1. Οι Κροάτες και πάλι στο προσκήνιο θα γεμίσουν. Τεράστια ευκαιρία με τον Μάντζουκιτς, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ο οποίος δείχνει και να πονάει στο γόνατο με τον Πίκφορντ να σώζει και πάλι την Αγγλία. Να ξαναδούμε λίγο, πολύ ωραία η πλαγιοκόπηση. Από τα αριστερά πετάγεται ο Μάντζουκιτς, ο οποίος βρίσκει την μπάλα. Τώρα ή την βρίσκει, ναι, η μπάλα πήγαινε μέσα και την βγάζει ο Πίκφορντ με το γόνατο. Συγκρούνται κιόλας οι 2 ποδοσφαιριστές. Ο Μάντζουκιτς δείχνει να έχει και πρόβλημα στο γόνατο, αλλά είναι σωτήρια η επέμβαση του Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος και σήμερα είναι φύλακας άγγελος. Εντάξει, τον έχει ακατέψει τον το Μάντζουκιτς εντελώς. Δύσκολα θα συνεχίσει το παιχνίδι ο Μάντζουκιτς. Ναι, αυτό είναι και το νόημα που κάνει ο Τσακίρ στον πάγκο της Κροατίας. Ναι, Χρβάτσκα τελικά η Κροατία είναι. Ναι, το βλέπουμε και στις φανέλες τις προπονητικές που φοράνε τα μέλη του ιατρικού team, που φοράει και ο βοηθός προπονητή του Ζλάτκο Ντάλιτς. Δεν ξέρω πώς θα τον καταλάβετε, είναι ο Ίβιτσα Όλιτς, έτσι. Ο μεγάλος πρώην διεθνής Κροάτης φορ, με σπουδαία καριέρα κυρίως στην Bundesliga, Μπάγκερ Μονάχου, Αμβούργο κτλ. Είναι πλέον βοηθός προπονητής στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κροατία πριν από λίγο. Στο τέταρτο ουσιαστικά του Μάντζουκιτς, με τον Πίκφορντ να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Μάντζουκιτς που είναι ακόμα στο τερέν, δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της Κροατίας. Ξαναβλέπουμε τώρα τη φάση, πετάγεται, πλασάρει, μπάλα πηγαίνει μέσα και την βγάζει ο Πίκφορντ, που είναι ένας από τους παίκτες, μια από τις αποκαλύψεις του Μουντιάλ της Ρωσίας, αναμφίβολα. Να δούμε λίγο το κόρνερ από τον Μόντριτς, θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε ο Μόντριτς, την κάνει πλασαριστά στον Κράμαριτς. Αυτό θα ξαναγυρνάει στο Μόντριτς, θα πάει να γεμίσει προσποίηση, νέα προσποίηση. Πολύ του καθυστερεί, θα του φρίξει μια λήξη ο Τσακίρ και θα ψάχνεται. Ακόμα δεν έχει βγάλει τη σέντρα ο Μόντριτς. Ναι, είναι αυτό που σας έλεγα. Ο Τσακίρ του είδε εκεί είδε τον Μόντριτς να κάνει τη μία προσποίηση πάνω στην άλλη και σου λέει: ανταγόρι μου, τραβήξου. Λοιπόν, λήξη πρώτου ημιχρόνου, Κροατία-Αγγλία παραμένει το 1-1. Και ο Δημήτρης, ένας άλλος Δημήτρης, να δούμε λίγο τι λέει στο μήνυμά του. Επαναλαμβάνουν ανοιχτές οι τηλεφωνικές δραμές 23 10 287 και 3 οχτάρια FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526, τα λέμε και μέσω Facebook. Ο Δημήτρης, ο Δημήτριος για την ακρίβεια, έτσι γράφει. Θανάση λέει: παλικάρια οι Κροάτες, θα στεναχωρηθώ για τον παικταρά, λέει, τον Μόντριτς, αν αποκλειστούν, πραγματικά συγκινητικός. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλος παίκτης, αλλά αν είναι, φίλε, να συγκινούμαστε για κάθε παικταρά που αποκλείεται,
Εντάξει, θα πρέπει να είμαστε όλη την ώρα με τα μυξομάντιλα και να είμαστε μέσα στα δάκρυα. Τι έκαμε, μεγάλες διοργανώσεις, βλέπε Champions League, βλέπε Europa League, βλέπε Mundial, Euro κτλ. Έχουν και αποκλεισμούς ομάδων στις οποίες αγωνίζονται τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Άπειρα τα παραδείγματα από πολύ παλιά και όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, κάποιοι μεγάλοι παίκτες θα μένουν εκτός στα νοκάουτ παιχνίδια. Αυτό είναι το άθλημα, έτσι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Σύσκεψη στα δύο στρατόπεδα. Οδηγίες από Southgate και από Dulwich, ωραία πλάνα με drone πάνω από τα κεφάλια των Άγγλων διεθνών στο Λουθνίκι. Επαναλαμβάνω, εκεί θα γίνει και ο τελικός της Κυριακής, στις 6 το απόγευμα. Κανονίστε τα μπάνια στις παραλίες, τι ώρα θα επιστρέψετε, που θα δείτε το μάτι, τι ώρα θα παραγγείλετε πίτσες κτλ. Έτσι μπείτε σε μια διαδικασία, γιατί τώρα άμα κάνεις παραγγελία πίτσα 5,5 ώρα την Κυριακή, θα τη φας την πίτσα όταν θα ξεκινάει η παράταση. Γιατί σας το λέω τώρα, λοιπόν, Τετάρτη βράδυ 11 του Ιούλη, 23 και 16 και 53 και ο τελικός της Κυριακής παράταση θα πάει. Και δεν το αποκλείω να δούμε κανένα 0-0. Να ξέρεις, Τζόνι. Οι Γάλλοι που φέρουν το μοναδικό 0-0 της διοργάνωσης στο μάτς με τη Δανία, μήπως ξαναφέρουν και το δεύτερο 0-0 στο μάτς που ολοκληρώνει τη διοργάνωση. Ειδικά άμα παίξουν με την Αγγλία. Αν παίξουν με την Κροατία, πιστεύω ότι οι Γάλλοι θα το πάρουν στο 90 λεπτό. Αλλά με την Αγγλία, αν παίξει ταμπούρι ο Southgate, μπορεί και να δούμε να κολλάει η βελόνα στο 0-0. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της παρατάσεως. Παραμένει το Κροατία-Αγγλία 1-1. Να πάρουμε και εμείς μια βαθιά ανάσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στην Μόσχα, στο 106 είμαστε. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Κροατία-Αγγλία 1-1. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς τα είχα τα πράγματα στο μυαλό μου στην παράταση και αλλιώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής. Οι Κροάτες δείχνουν πιο ζωηροί, δείχνουν να ζητάνε περισσότερο το match σε κανονικό παιχνίδι και όχι στην ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι, παρόλο που έχουν πάρει ήδη δύο προκρίσεις. Αλλά εντάξει, αυτό το άγχος δεν αντέχεται. Λοιπόν, με τον Σούμπαστιτς να είναι ο MVP τους μέχρι στιγμής στην διοργάνωση, κακά τα ψήματα, όταν έχεις πάρει δυο σερή προκρίσεις απέναντι με πέντε συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, αποκρούσεις του τερματοφυλακά σου. Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Περισσότερο και από τον Μόντριτς, που είναι ο ηθήνο νους μέσα στο γήπεδο. Οι Κροάτες τώρα που κερδίζουν ένα ακόμα κόρνερ από το γέμισμα που προσπάθησε να κάνει ο Πέρισιτς, ο Λίνγκαρτ, που έχει. Είναι το πρόσωπο του Λίνγκαρτ, είναι σαν να βλέπεις κουνούπι σε μεγένθηση. Εντελώς κουνουπίσια φάτσα ο Λίνγκαρτ, ο αδερφός του οποίου επαναλαμβάνουμε. Κατοικοεδρεύει στην Θεσσαλονίκη, δεν κάνω πλάκα. Είναι καθηγητής χορού για να δούμε μέσα στην περιοχή, αλλά είναι άστοχο το σουτ του Μπρόζοβιτς. Ήταν πάντως καλή η κομπίνα των Κροατών. Τους ψιλοπιάσανε στον ύπνο τους Άγγλους. Εδώ βγήκε ο Μπρόζοβιτς, φάτσα. Αν το πιάνει καλά το σουτ, θα είχαμε γκολ. Γιατί του στρώθηκε η μπάλα από το κόρνερ του Μόντριτς. Πολύ ωραία. Και αρκετά μέσα στη μεγάλη περιοχή του Πίκφορντ, αλλά ο Μπρόζοβιτς της, ο άσος της Ίντερ, δεν μπορούσε να κάνει καλό σου. Πάντως οι Κροάτες είναι και πάλι στην επίθεση, δείχνουν να πατάνε καλύτερα, κάτι που είχε συμβεί και στην παράταση που είχε παίξει η Αγγλία με την Κολομβία. Αν θυμάστε, ήταν καλύτερη η Κολομβία στην παράταση, παρά το γεγονός ότι ήταν χειρότερη στο 90 λεπτό. Στην παράταση ήταν σαφώς πιο απειλητική και μάλιστα είχε βάλει και ένα γκολ σε ένα πλάγιο που είχαν μπει δύο μπάλες στο γήπεδο κτλ. Είχε γίνει ένα μπέρδεμα για το οποίο ακόμα φωνάζουν οι Κολομβιανοί. Τελικά δεν μάθουν ποτέ τι ακριβώς έγινε σε εκείνη τη φάση. Έχει μπει ήδη στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα γράψει ιστορία. Για να δούμε στην περιοχή. Γκόλ η Κροατία. Γκόλ η Κροατία με τον Μάντζουκιτς. Γκόλ η Κροατία με τον Μάντζουκιτς. Μάριο Μάντζουκιτς. Στο 107. Στο 109, συγγνώμη, στο 109. 107,4 κόλλησα εγώ στο λίδρο. Λοιπόν, στρώθηκε η μπάλα στον Μάντζουκιτς από κοντινή απόσταση με το αριστερό, πυροβόλησε, εκεί δεν φέρει ευθύνη ο Πίκφορντ. Ένα κουβάρι όλοι οι Κροάτες. Ένα κουβάρι όλοι οι Κροάτες. Κροατία-Αγγλία 2-1 στο 109. Τον οποίο προφανώς κάποιος και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, football it's not coming home. Είναι ο σκόρερ. Εδώ από και δεν υπάρχει κανένα offside, από κεφαλιά του Rakitic. Από αυτή την κεφαλιά του Perisic. Του Perisic, συγγνώμη. Είναι τελική πάσα καθώς. Ναι, είναι assist βέβαια. Stones. Κάνει ωραία γυριστή κεφαλιά, στα τυφλά βέβαια. Στρώνεται η μπάλα στον Μάντζουκιτς που τον έχουν χάσει. Σαν έτοιμος εκεί ποιος φέρει ευθύνη. Έχω
έχοντας τρυπώσει στη φάση. Από τον Maguire φεύγει. Κοιμάται λίγο και ο Stones. Τον έχασε ο Stones. Στρώνεται η μπάλα στον Μάριο Μάντζουκιτ. Πυροβολή με τα αριστερό από το ύψος της μικρής περιοχής. Εκεί ο Πίκφορντ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έχει βγάλει μαλλιά στην διοργάνωση μέχρι στιγμής. Και με την έναξη πάνω κάτω του δευτέρου μηχρόνου της παράτασης, Κροατία-Αγγλία 2-1. Να δούμε αν θα είναι το πρώτο μάτς που θα κριθεί η πρόκριση στην παράταση, σε αυτό το Μουντιάλ αναφέρομαι. Γιατί μέχρι στιγμής και τα τέσσερα μάτς τα προηγούμενα που είχαν λήξει 1-1 και είχαν πάει στην παράταση στα νοκάουτ είχαν κριθεί στα πέναλτι. Οι Κροάτες που και στην παράταση με την Ρωσία είχαν προηγηθεί, αλλά είχαν ισοφαριστεί αποστημένο από την κεφαλιά του Μάριο Φερνάντες. Να δούμε αν θα είναι πιο συγκεντρωμένοι σήμερα και αν θα καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση πριν φτάσει η μπάλα στην ρώσικη ρουλέτα, με τον προπονητή τους να είναι και λίγο τσίκεν. Δεν τα βλέπει τα πέναλτι. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Να είσαι προπονητής ποδοσφαίρου, να είναι αυτή η δουλειά σου, να είναι αυτή η τάβλα σου κτλ. Να είναι η ζωή σου και να μην μπορείς να αντέξεις να δεις εκτελέσεις πέναλτι. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος είναι, κάποιοι το έχουν και για αγούρι, έτσι. Και ο Ρώσος ομοσπονδιακός, ο Τσερτσέσοφ, δεν τα έβλεπε. Που είχε πολύ πιο μπρουτάλ φάτσα από τον Ντάλιτς. Ο Τσερτσέσοφ ήταν φάτσα αρχιμαφιόζου της Ρωσίας, της Μόσχας. Εκεί στα καρτέλ της Μόσχας, αν έχει Μόσχα καρτέλ, που εντάξει, κάτι θα έχει. Δεν είναι και πιο καθαρή πόλη στον πλανήτη. Αλλά ο Ζλάτκο Ντάλιτς έχει μια απλή φατσούλα. Λοιπόν, εδώ τι λέει, you are going home, oh yeah. Σε μένα το λες, εγώ είμαι γαλόφλος, φίλε, δεν είμαι τέτοιο. Λοιπόν, κάτι σε απαντήσω κιόλας, γιατί μάλλον έχεις μπερδευτεί. Εγώ δεν είμαι Άγγλος, σε γράφω. Και βγαίνει ο Walker. Βγαίνει ο Walker, είναι η τρίτη και τελευταία αλλαγή. Θα μπει ο Jamie Vardy, ρίχνει ένα ακόμα επιθετικό στο παιχνίδι ο Gareth Southgate. Λογικό είναι, πλέον θέλει να... Α, όχι, ναι, είναι η τέταρτη αλλαγή, είναι η επιπλέον αλλαγή που δικαιούνται κάθε προπονητής πλέον από φέτος, εφόσον το μάτς πάει στην παράταση. Για να δούμε εδώ από τα αριστερά, ο Rashford θα γεμίσει... Απομακρύνουν οι Κροάτες σε πρώτη φάση. Η μπάλα παραμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κέιν, ο οποίος δεν φάνηκε σήμερα, εντάξει, μπορεί να είχε δοκάρι, αλλά ήταν υποτονική και σήμερα η παρουσία του. Κακά τα ψέματα. Και η μπάλα περνάει έξω. Άρα πλέον ο Southgate έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του με Rose, Dyer, Rashford και Vardy πριν από λίγο στην θέση του Walker. Ο Κροάτης, η γάτα, ο Ντάλιτς, έχει κάνει μόλις δύο αλλαγές. Ναι, έχει κάνει μόλις δύο αλλαγές. Έχει βάλει τον Κράμαριτς και τον Πίβαριτς. Να δούμε τι αλλαγές θα κάνει στο φινάλε της παράτασης. Λογικό είναι. Τώρα ο Μάντζουκης παραπονιέται για πόνο στο πόδι. Εντάξει, έφαγε και αρκετά σούτια. Έφαγε και την κλωτσιά τη γεμάτη από τον Πίκφορντ στην πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε νωρίτερα. Πάντως, αν λήξει έτσι το παιχνίδι, μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι δικαίως προκρίνεται η Κροατία, έτσι, η οποία από την έξοδο του δεύτερου μηχρόνου και μετά ζήτησε πολύ πιο έντονα το παιχνίδι, κάτι που το κάνει και από το πρώτο λεπτό της παράτασης. Οι Άγγλοι λες και μείνανε στο φάουλ του Τρίπιερ με μια απλή υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, με το που βγήκαν οι δύο μάτσες από τα αποδυτήρια. Αγγλία ψηλό δεν υπήρχε στο γήπεδο. Κακά τα ψέματα. Είχε βέβαια την μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Stones στο ξεκίνημα της παράτασης για να γίνει εκεί το 1-2. Εντάξει, είναι. Ειδικά αυτό το Μουντιάλ είναι η διοργάνωση των λεπτομεριών. Αυτές είναι πάντα που ή σχεδόν πάντα που κάνουν την διαφορά. Δεν πήγε η κεφαλιά του Stones να γίνει το 1-2. Έγινε το 2-1 από τον Μάντζουκιτς. Υπάρχει βέβαια ακόμα χρόνος. Στο 114 είμαστε. Έχουμε άλλα 7-8 λεπτά γεμάτα. Να δούμε αν οι Άγγλοι θα καταφέρουν να ισοφαρίσουν. Αν θα μιμηθούν τους Ρώσους που ισοφάρισαν και αυτοί τους Κροάτες στην παράταση. Και αν θα δούμε ένα ακόμα παιχνίδι να οδηγείται στα πέναλτι. Οι Κροάτες τώρα από τα αριστερά γεμίζουν. Εκεί δεν διώχνουν καλά οι Άγγλοι που τα έχουν χάσει, είναι η αλήθεια. Και θα έχουμε ένα νέο κόρνερ. Τα έχουν φτύσει οι Κροάτες. Ο Μάντζουκιτς δύσκολα να το βγάλει το παιχνίδι. Είναι ξανά στο έδαφος και πάνω τον σηκώσουν οι Άγγλοι. Ο Τσόρλουκα θα μπει στην θέση του Μάντζουκιτς. Αποχωρεί ο σκόρερ ενδεχομένως της πρόκρισης των Κροατών. Αλλά τον βγάζει ο Ντάλιτς.
Τώρα ξαναβλέπουμε από κάμερα μέσα στο γήπεδο τον γκολ του Μάντζουκιτς, μέσα από, από την εξέδρα των Κροατών. Και μπήκε ακριβώς μπροστά του στον γκολ, εκεί στην γωνία του πετάλου που είναι οι πιο πολλοί οι Κροάτες. Ο Μάντζουκιτς τώρα σιγά σιγά αποχωρεί. Ο Τσακίρ του λέει να ξέρει ότι όσο αργά και να βγει, εγώ τις καθυστερήσεις θα τις κρατήσω. Μην τρελαίνεσαι, Μάριο. Αλλά είναι και κουράσμενο. Τα έχει φτύσει ο άνθρωπος. Αν δείτε την φωτογραφία που έχω βάλει στο σημερινό μου άρθρο στο Bet Player, είναι αυτός ξαπλωμένος. Τώρα είναι από την παράταση ή μετά τα πέναλτι του αγώνα με την Κροατία, όπου έχουν. Εντάξει, οι Κροάτες για μένα, αυτή τη στιγμή οι Γάλλοι τρίβουν τα χέρια τους. Εντάξει, είναι ποιοτικότερη ομάδα από την Αγγλία, αλλά είναι σκασμένη η Κροατία, έτσι. Θα έχει παίξει, αν πάει τελικά στον τελικό, θα πάει στον τελικό προερχόμενη από τρεις συνεχόμενες παρατάσεις. Ο Τσόρλουγκα που μοιάζει μεγάλο φωτογράφο ή μεγάλο, ξέρεις, μεγάλο παπαράτσι, τέτοιο μαλλί και χωρίστρα έχει, δεν θυμίζει πάρα πολύ ποδοσφαιριστή. Ο Βάρντι ακούει οδηγίες από τον Southgate. Έχουμε περίπου 5 λεπτά για το φινάλε και της παράτασης. Επαναλαμβάνω, Κροατία-Αγγλία 2-1 με τον γκολ του Μάντζουκιτς πριν από λίγο. Κόρνερ τώρα για τους Κροάτες. Με κομπή να το εκτελέσουν. Ανοιχτές τηλεφωνικές δαμές. 23-10-2-7 και 3-8. Το σουτ. Μπλοκάρει ο Πίκφορντ με διπλή προσπάθεια. Εκεί μπήκε στην φάση και ο Βίντα. Δεν τρέχει τίποτα. Ο Πίκφορντ θα δώσει συνέχεια στη φάση. Και τα μηνύματά σας. Γεια σου, Ταφ Μπι. Να είσαι καλά. Εδώ τη λέει ο Δημήτρης, next goal, Χάρη. Χάρη τι, Χάρη Κέιν ή Χάρης Αλεξίου. Ναι, γιατί ο Κέιν ψηλό εξαφανίστηκε μετά τα goal που βάλε μαζεμένα στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Τα τελευταία δύο μάτς είναι, εντάξει, όχι ανύπαρτος ακριβώς, αλλά έχει πέσει γραμμή, έχουμε. Όχι, όχι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σε εξέλιξη υπάρχει και ένα Glenavon Molde 2-1. Στο 89 είμαστε εκεί. Είναι προκριματικά Europa League για τα προκριματικά του Champions League. Βαλούρ Ρόζενμπορκ 0-0. Αυτό είναι στο 21ο λεπτό τσαναμέτρησης. Θα σας δώσω σε λίγο αργότερα, μάλλον τελικά αποτελέσματα προκριματικά Europa League και Champions League. Σε ένα από τα πολλά φιλικά που γίνανε σήμερα, έπαιζε και η Μαρσή με την Μπεζιέ, νεοφώτιστη ομάδα στην Ligue 2. Και αν και προηγήθηκε με γκολ του Κώστα Μίτρογλα, έχασε με 1-2. Αγωνιζόμενοι φυσικά με αρκετές απουσίες λόγω διεθνών που είχαν, έτσι, που εξακολουθούν ακόμα να λείπουν στην Ρωσία. Θα τα δούμε αργότερα τα σημερινά αποτελέσματα από προκριματικά Europa League και Champions League. Φάουλ για τους Άγγλους στο 118, γίνεται ένα γέμισμα, η μπάλα περνάει έξω, out δίνει ο Τσακίρ, ναι, out ήταν, κακά τα ψέματα. Και κάτι άλλο, ο Δημήτριος λέει, Θανάσης λέει, Δημήτρης Ρεάλ πάλι λέει, τι λες Κροατία, λέει, αν περάσει λέει να κάνει λέει καναχουνέρι, αλλά Πόρτο λέει, αλλά Πορτογαλία λέει στους φίλους μας τους Γάλλους, ανησυχώ, εντάξει, μπάλα είναι ρε φίλε, μπάλα είναι, αλλά εγώ πέραν το ότι θεωρώ την Γαλλία πιο πλήρη ομάδα και πιο μπαρτοκαπνισμένη από την Κροατία, πολύ πιο βαρύ φανέλα κτλ. Τώρα βγαίνει και ο Μόντριτς. Θεωρώ πιο ιδανικό αντίπαλο από την Αγγλία, για τον λόγο που εξήγησε, έτσι. Είναι πιο ποιοτική ομάδα η Κροατία από την Αγγλία, αλλά οι Κροάτες πόσο να αντέξουν, ξέρω εγώ, πόσο να αντέξουν. Έχουν παίξει τρεις συνεχόμενες παρατάσεις μέσα σε 10 μέρες και μιλάμε όχι παρατάσεις ότι να είναι σε φιλικά παιχνίδια, επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, ξέρω εγώ. Μπήκε ο φίλος του άλλου του Δημήτρη, ο Μπαντέλ. Να το που λένε, λέει ο Δημήτρης ο Γκαρσία. Και είμαστε 2 λεπτά μακριά από την λήξη της παράτασης. 2 λεπτά μακριά οι Κροάτες από την παρθενική τους συμμετοχή σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Υπενθυμίζω, ταβάνι για την Κροατία είναι η τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελλο της Γαλλίας το 98, που ήταν και η παρθενική της συμμετοχή σε ημιτελικά Μουντιάλ. Για την Αγγλία, ταβάν είναι ο τελικός, το έχει πάρει κιόλας, αλλά έκτοτε από το 66 δεν έχει παίξει ποτέ ξανά τελικό η Αγγλία, είτε μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, είτε μιλάμε για πανευρωπαϊκό, έτσι, για Euro. Είναι πραγματικά απίστευτο όταν μιλάμε για εθνική Αγγλία, να μην έχει παίξει από το 66 και μετά κανένα τελικό.
σε επίπεδο ανδρών. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τίτλους σε νέους και ελπίδες, παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς, η Αγγλία, αλλά σε επίπεδο εθνικών ομάδων ανδρών την λες και άτιτλη την Αγγλία. Εντάξει, ένα τρόπο πήρε το 66 εντός έδρας που δεν μάθουν ποτέ αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή και τα λοιπά, τον κολφάντασμα. Τέλος πάντων, το πήρε. Λοιπόν, η Κροατία. Η Κροατία εδώ κάνει μεγάλη πλακία ο Κραμαρίτς. Δεν σπάει την μπάλα στον Πέρισιτς που είναι φάτσα κάρτα να το τελειώσει. Και τι λέει, αν παίζει λέει και με 10 η Αγγλία, όντως λέει και ο Τρίπιερ. Τώρα είχαμε πλάνο, ο Τρίπιερ έπαθε θλάση, είναι εκεί με πάγο στο μπούντι. Και πλέον η Αγγλία παίζει με 10, γιατί έχει ολοκληρώσει ο Southgate τις αλλαγές. Έχει κάνει 4 συνολικά και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι το πρώτο μάτς του Μουντιάλ της Ρωσίας που θα κριθεί στην παράταση και όχι στα πέναλτι. Για να δούμε. Ο Ρόουζ από τα αριστερά διώχνει εκεί ο Ράκιτιτς, ο οποίος πήρε πλέον το περιβραχιόνιο μετά την αλλαγή του Λούκα Μόντριτς. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουν χρόνο οι Άγγλοι. Για να δούμε. Έχουν χρόνο. Με τον Λίγκαρντ τώρα στην μεσαία γραμμή. Στο Στόουνς πιο πίσω. Ακόμα πιο πίσω στον Ντάι. Ποιος ήταν εδώ εκεί πέρα. Είναι και όλοι οι ίδιοι, εσύ. Τους μπερδεύεις. Λοιπόν, θα δούμε τώρα κάποια γιώμα λογικά. Ο Ράσφορντ από τα δεξιά. Αλλά Ράσφορντ, Εμπαπέ δεν είσαι αγόρι μου. Χάνει την μπάλα. Του την πήρε ο Πίβαρτς, ποιος την πήρε. Και τώρα για να δούμε. Για να δούμε, ο Μπρόζοβιτς την κρατάει. Την δίνει στον Ράκιτιτς. Αυτό στον Πέρισιτς. Και ξανά στον Ράκιτιτς. Εντάξει, είναι σαφώς πιο ποιοτική ομάδα η Κροατία. Ειδικά όταν μιλάμε για την μπάλα, με την μπάλα στα πόδια. Εδώ απειλείται και τράβηγμα. Εδώ θα βγουν κάρτες σίγουρα. Μεταξύ Ντελε Άλλη και Ράκιτιτς τραβήχθηκε πολύ φανέλα. Αλλά ο Τσακίρ δεν δίνει τίποτα. Ρε τον Τσακίρ. Τώρα τρώει κάτι μπινελί και ο Τσακίρ από αυτούς που έχουν παίξει κάρτες. Αν και οι κάρτες βέβαια είναι, δεν ξέρω, θα υπάρχει λογικά και στοίχημα για την παράταση. Γιατί αλλιώς οι κάρτες αφορούν το 90 λεπτό. Και τώρα είμαστε στην παράταση. Για να δούμε ένα γέμισμα. Ο Σούμπασιτς μπλοκάρει. Ξαπλώνει τώρα και Φαρδής Πλατής στο τερέν του Λουζνίκη. Σηκώνεται όμως άμεσα ο τερματοφύλακας της Μονακό. Για να δούμε αν η Αγγλία που παίζει και με 10 λόγω της αναγκαστικής αποχώρησης του Τρίπιερ και ενώ έχει κάνει και τις 4 αλλαγές του ο Southgate, τις έχει κάνει πλέον και τις 4 αλλαγές και ο Ντάλιτς. Ναι, Τσόρλουκα, Κράμαριτς, Μπαντέλ και Πίβαρετς είναι οι παίκτες που έχουν μπει. Ο Ράκιτς τώρα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, δεν είδαν έφαγε αγωνιά ή αν κάνει θέατρο. 4 λεπτά των καθυστερήσεων, έχουν κυλήσει τα δύο πρώτα, Κροατία-Αγγλία 2-1. Όλα δείχνουν ότι οι Κροάτες θα είναι οι αντίπαλοι των Γάλλων στον τελικό της Κυριακής. Έχουμε ένα φίλο στη γραμμή, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Για τον παιχνίδι θέλω να πω λίγο. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Τώρα η Αγγλία είναι μια ομάδα που ο μόνος τρόπος να βάλει γκολ είναι μεστημένα. Ναι. Όχι, ρε φίλε, και να πάρει μουντιά και να πάει στον τελικό. Καλά, μουντιά δεν θα παίρνει. Εγώ συμφωνώ. Αλλά δηλαδή, τουλάχιστον δικαίως. Η Κροατία πηγαίνει δικαίως τελικό, ναι. Είναι ωραία αυτή είναι, αυτή είναι κάτι ομάδα, έχει υποδοσφαιριστικούς καλούς. Καλό το παραμύθι και το story με το It's Coming Home και με τις πεταμένες μπύρες στον αέρα και τα λοιπά, ξέρω εγώ, αλλά είναι δικαίως περνάει η Κροατία στον τελικό. Μα ξέρεις κάτι, μιλάει για μια ομάδα, παλιά με Λίνε και Ρεγκασγκό, είναι μπερταράδες δηλαδή, όχι αστεία. Και τώρα έχεις κάτι ψιλοκρεμασούς τύπους που κάνουν κάτι σέντες από corner ή από foul και πρέπει να φέρεις και βάζουν γκολ. Ναι. Όχι, λέει το θέλει θέση το πράγμα. Μάλιστα. Ναι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, καθώς είμαστε τώρα στο. Ένα λεπτό θέλει για να λήξει και η παράταση. Κοίτα, τουλάχιστον η Γαλλία έχει τον Εμπαπέ, έχει τον Γκρισμάν. Όχι, ρε, δεν το συζητάμε τώρα. Η Γαλλία πρέπει να είσαι κακοπροαίρετος και ντουγάνι για να πεις ότι δεν πήγε δικιά στο τελικό. Πρώτος να σου πω κάτι, μπράβο στους Κροάτες. Εγώ τους παραδέχομαι, φίλε. Ναι, είναι παλικάρια, ρε φίλε. Παλικάρια τώρα. Τρεις συνεχόμενες παρατάσεις και προκρίνονται και δίκαια τώρα. Και δεν μας άνει μία. Ναι, μπράβο στα παιδιά. Και εγώ σου λέω εντάξει, παρόλο που αυτά τα πολιτικά και όλα αυτά εδώ πέρα. Άστα, αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Τα αφήνουμε στην άκρη. Ναι, μπράβο σας, ανθρώπους. Ναι, όχι, εντάξει. Κοιτάξτε τι να το πάρουνε. Κοίτα, εγώ δεν πιστεύω η Γαλλία θα το πάρει. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά βέβαια εντάξει. Είναι και θα του βγει κούραση, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να προλάβουν να κάνουν. Ναι, Τετάρτη βράδυ μέχρι Κυριακή απόγευμα, πώς να προλάβουν να αντέξουν. Ξέρω εγώ τι να αποθεραπεύσουν. Οι Γάλλοι τα πιο πολλά παιχνίδια τα έχουν καθαρίσει. Δεν έχουν περαστεί. Παίζουν πάρα πολύ. Οι Γάλλοι, φίλε, παίζουν τόσο όσο χρειάζεται. Ναι, τόσο όσο. Αυτό είναι το μότο της Γαλλίας σε αυτό το Μουντιάλ. Τόσο όσο.
Ελπίζω να το πάρει. Για να δούμε. Άντε, τελευταία φάση του αγώνα. Σε κλείνω και ανοίγω εδώ, ΕΡΤ. Λοιπόν, ναι. Τελευταία φάση του αγώνα. Φάουλ. Θα γίνει ένα γέμισμα από τον Ράσφορντ. Τώρα ή το βάζει εδώ η Αγγλία στο θάνατο που λέμε και το στέλνει στα πέναλτι. Ή οι Κροάτες πανηγυρίζουν μια πανάξια και ιστορική πρόκριση στον τελικό. Βγάζουν οι Κροάτες. Και ο Τσακίρ το λύγει. Οι Κροατίνες στον τελικό. Μπράβο τους. Το αξίζανε. Η Αγγλία χτύπησε τα βάνη, κακά τα ψέματα, όσο και αν έχει οπαδούς και στην Ελλάδα εδώ πάρα πολλούς και τα λοιπά, κάτι ασλαμάδες, κάτι από εδώ από και τα λοιπά, και κάτι Τσορμπατζόγλου, αλλά οι Κροάτες πηγαίνουν δικαιότατα στον τελικό της Κυριακής, εκεί να δούμε πώς θα αντέξουν απέναντι στα ατάιστα σκυλιά της Γαλλίας, που ψηλό ρελαντί πήγανε τελικό, αυτή είναι η αλήθεια. Την Κυριακή λοιπόν, το απόγευμα στις 6, στο Λουδνίκι της Μόσχας, Γαλλία-Κροατία. Το ζευγάρι του ημιτελικού στο Μουντιάλ του 98, που η Γαλλία έχει κερδίσει 2-1 την Κροατία, νομίζω με 2 γκολ του Τιράμ, είχε βάλει σίγουρα γκολ του Τιράμ, νομίζω είχε βάλει και τα 2, πάντως είχε βάλει σίγουρα τον από τα 2 γκολ ο Λιλιάν Τιράμ, είχε κερδίσει τότε η Γαλλία με 2-1, αλλά τότε ήταν ζευγάρι ημιτελικού. Και σε εκείνο το Μουντιάλ είχε πάρει η Γαλλία το τρόπαιο με το 3-0 κοντά στη Βραζιλία και η Κροατία την τρίτη θέση στον μικρό τελικό. Τώρα θα παίξουν στον μεγάλο τελικό, Κυριακή στις 6, Σάββατο στις 5, οι Άγγλοι θα αντιμετωπίσουν ξανά τους Βέλγους, από τους οποίους είχαν χάσει με 1-0 στο μάτς του ομίλου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα, σύντομο θα είναι, και θα επιστρέψουμε για να ξεπετάξουμε μια ψηλή και το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θα είναι φυσικά ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές που θέλει να παρεύει να κάνουμε κουσκούς για το σημερινό παιχνίδι. Μεγάλο μάτς, πρώτο μάτς στο Μουντιάλ που η πρόκριση κρίνεται στην παράταση και όχι στα πέναλτι. Πολλά συγχαρητήρια και στα πιτσιρίκια του Southgate που χτύπησαν τα βάνη. Τώρα βλέπουμε και τον Κέιν να παρηγορεί τον Ράσφορντ τον πιτσιρικά που έκλαιγε στην αγκαλιά του. Πολλά συγχαρητήρια φυσικά και στους Κροάτες, οι οποίοι παρά τις αντίξιες συνθήκες, τις τρεις συνεχόμενες παρατάσεις, την κούραση, τους τραυματισμούς κτλ. Απέδειξαν ότι όχι πάντα, αλλά πολλές φορές ο καλύτερος κερδίζει στο ποδόσφαιρο, και σήμερα και συνολικά στην διοργάνωση ήταν καλύτερη ομάδα η Κροατία και δικαίως φτάνει στον τελικό. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Έτσι για σπάσμα στους Αγγλόφους με Γερμανούς επιστρέφουμε. Scorpions, δώσε! Με Γερμανούς επιστρέφουμε, Scorpions, από τα παλιά τους, από τα πολύ καλά. Πάμε σε Ολλανδία, σε Σταύρο Κόλκα. Έλα Σταύρο, τι γίνεται? Μας φάγανε οι Κροάτες, μας φάγανε. Για ποιο πράγμα, χαβαλέ κάνεις τώρα, έτσι. Α, είσαι και εσύ αγγλόφιλος, είσαι και εσύ. Εντάξει, φίλε, πήρες τον Κέιν τώρα, στραλίωσε. Εντάξει. Απλά, επειδή έπαιξα Κέιν, του υποστήριζα. Α, εντάξει, εντάξει. Σε πλήρωσε πάλι κάπως, τελείωσε. Εντάξει. Ναι, τελείωσε, το κάναμε το cash out. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, η Αγγλία και εδώ που έφτασε, ταβάνι ήταν. Εντάξει, αλλά το ηγείς 1-0 από το 5. Δηλαδή, σου έρχονται 4 φάσεις να τελειώσει και το πα λαού-λαού. Και του λέω του Τζόρπα. Κάνα 5 λεπτό πριν ο Πέρσης δεν έχει φανεί στο τουρνουά καθόλου. Πάρε το 1-1, πάρε και την ασίστ. Πάρε και την ασίστ στο Μάτζικιτς. Πάρε να έχεις. Άντε γεια. Ο οποίος μετά το γκολ ήταν ο Μαραντόνα με το Μέση, η μίξη. Πάντως τώρα εσύ την Κυριακή, εντάξει, παλικάρια οι Κροάτες, αλλά πώς να αντέξουν στην Κυριακή? Δεν έχουν, οι Γάλλοι είναι τόπρες. Στο είπα και χθες, δεν μπορείς να παίξεις τους κάτω. Ναι, ρε, και με 3 παρατάσεις τώρα σε ρίο, οι Κροάτες πώς να αντέξουν? Αυτό ρε φίλε, πες ότι τρώνε κανένα χάπι, κοιμούνται 24 ώρες το 24ωρο για 4 μέρες, κάνουν κάτι ξεμούδιασμα, άντε πες ρε φίλε, την παλεύεις. Γιατί τι φάνηκε σήμερα, παραδείγματος χάρη? Ότι όσο ήταν το σκορ πίσω οι Κροάτες δεν είχαν δυνάμεις και μόλις το βάλανε πηγαίνανε επί 2. Δηλαδή, ναι. Περισσότερη ψυχολογία δίνει. Έτσι, έδειξε λίγη η Αγγλία. Με το που σοβαρίσει έδειξε λίγη. Ναι. Τέλος πάντων, και οι Γάλλοι όμως δεν παίζονται. Δηλαδή είναι. Είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Χωρίς να εντυπωσιάζουμε το παιχνίδι, είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Δεν υπάρχουν εντυπωσιακές ομάδες πλέον. Πλέον, ναι, ελάχιστες. Ναι. Και είναι ουσιαστικά εντυπωσιακά διαστήματα μέσα σε ένα παιχνίδι, όχι ολόκληρα 90 λεπτά. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Πιο πολύ τακτικές ομάδες είναι. Σωστά. Που κοντάουν στα χαρακτηριστικά που έχουν οι καλύτερους παίκτες. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Απλά οι Ευρωπαίοι, επειδή είναι top όλοι, προχωρήσαν και περισσότερο. Και επειδή είχα κουβέντα με ένα παίκτη του ΠΑΟΚ για τους Λατίνους και το μύθο που έχουν. Αυτό πιστεύει ότι από τη στιγμή που στη Λατινική Αμερική το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να πουλάνε, ούτε πρωταθλήματα έχουν, ούτε προσωπικότητες χτίζουν, ούτε τίποτα. Περνάνε το 80% των παικτών από τον Ατλαντικό, από εκεί στον Ατλαντικό, έρχονται εδώ πέρα
Και στην ουσία κάποιοι από αυτούς προσαρμόζονται, κάποιοι όχι. Και επί της ουσίας δεν δημιουργούν και παίκτες πλέον όπως το παρελθόν. Δεν είναι η παραγωγή τους τέτοια. Γιατί πουλάνε όπως να είναι. Όπως να είναι. Τέλος πάντων. Στα δικά μας τώρα. Φιλικό αύριο με τη Γάνδη. Mm-hmm. Ωραίο φιλικό. Θα δω και το πουλέν μου τον Εσίτη. Τον είδα και πέρσι το εξάρι τους. Εντάξει, εμείς δεν ψάχνουμε τέτοιο παίκτη, αλλά είχα πάθει ένα ψηλό σόκο όταν τον είδα από κοντά. Ένα μουλάρι, ένα 90 εξάρι που κόβει και τη μάνα του. Κανονικά, τέλος πάντων, καλό τεστ για το πάνω. Έχουμε μεικτή ενδεκάδα, δεν θα παίξει ο Κορμός όπως ήταν στο παιχνίδι με τη Τεάουα. Μεικτή ενδεκάδα, με Χατσαρίδη Βαρέλα θα ξεκινήσει, με Σάχοφ Κάνια στον άξονα, με Στακίδη την κορυφή, Καντουρί στο 10, Ζαμπά και... Ποιο θα βάλω αριστερά, τον πίσε. Α, τον Ουάρτα. Ζαμπά και Ουάρτα δεξιά-αριστερά. Με αριστερό μπακ μάλλον το Βιερίνια θα δούμε, δεν είμαστε σίγουροι. Δεξιά το Κίτσιου, ένα σχήμα τέλος πάντων το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί βασικό, αλλά θα πάρουν χρονικό και κάποια παιδιά τα οποία στο προηγούμενο παιχνίδι πήραν μόνο ένα 20 λεπτό. Επί της ουσίας νομίζω ότι το τελευταίο φιλικό μας μένει για 90 λεπτό αυτό με την Αντιβέρπ και προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να κλείσει ένα άλλο φιλικό ακόμη για να, γίνουν δύο φιλικά 90 λεπτά για τους παίκτες έτσι ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να συνηθίσουν στους ρυθμούς ενός κανονικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι παίκτες εντάξει, όλοι είναι διαθέσιμοι πριν του Μουλέν που είχε ένα θέμα στην Πατούσα ενός πάντων, έχει ένα θέμα εκεί. Και στα δύο πόδια, δεν ξέρω το αν είναι παθολογικό, είναι, δεν ξέρω τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ατομικό κάνει κάθε μέρα. Οι άλλοι όλοι, κάτι κλωσιές που τρώνε και μένουν καμιά προπόνηση έξω, γυρνάνε. Όπως ο Γουάλντα που έκανε εξετάσεις μετά από μια κλωσιά που έφαγε τον Ενρίκη, αλλά δεν φάνηκε τίποτα στην εξέταση που έγινε και μπήκε κανονικά σήμερα και αύριο θα παίξει. Γενικά στρέφει τα βλέμματα πολλοί κόσμος στον Γουάλντα για το αν θα καταφέρει όχι να σταθεί. Έχει δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού μεγάλο με τον Ενρίκη κυρίως γιατί αυτοί είναι δύο ξένοι και άμα ένας από τους δύο θα πρέπει να φύγει και αυτή η μάχη γενικά έχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά κινούνται κάποια πράγματα αλλά εγώ άμα δεν δω δεν πιστεύω. Αν δεν δω δηλαδή ότι προχωράει μια κίνηση και είναι στην τελική ευθεία τότε θα αναφερθώ. Κυρίως με φόρα ασχολείται πρώτα αυτή την περίοδο, όχι με τόσο με αριστερό μπακ. Ας ελπίσουμε ότι θα κλείσει και αυτός και θα τελειώσει το παραμύθι. Μάλιστα. Με αυτή την ιστορία. Να φύγει από το κεφάλι μας βασικά. Ναι. Έτσι κι αλλιώς αυτή η ομάδα που είναι εδώ θα παίξει με τη Βασιλεία από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας. Ωραία. Αυτά έτσι. Αυτό που είναι σαν εντάξει. Οκ, Σταύρο. Έγινε. Θα τα πούμε και αύριο. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Αυτά λοιπόν για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να ξεπετάξουμε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Στον Ηρακλή, όπου τα λέγαμε και χθες ότι η σύσκεψη κορυφής στη Μίκρα είχε θετικά αποτελέσματα, είναι πολύ κοντά στο να συμπληρωθεί το ποσό που απαιτείται για την σύσταση της νέας ΠΑΕ. Έχουν συγκεντρωθεί περίπου 250 χιλιάρικα στα 300 κάτι είναι το απαιτούμενο ποσό που χρειάζεται αυτή η διαδικασία της εκαθάρισης της παλιάς ΠΑΕ και της σύστασης της νέας. Όσον αφορά το αγωνιστικό τμήμα, υπήρχε σήμερα ραντεβού μεταξύ των ανθρώπων του Ηρακλή και του Παύλου Μυροφορίδη. Δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση, αλλά από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι σε καλό δρόμο η επιστροφή του Μυροφορίδη στο πόστο του τεχνικού διευθυντή του Ηρακλή. Επίσης, όσον αφορά πάντα το αγωνιστικό κομμάτι, έγινε ραντεβού και με τον Άγγελο Καραντασιάδη, τον στόπερ και αρχηγό της ομάδας, και όλα δείχνουν ότι και αυτός θα συνεχίσει του χρόνου στην ομάδα, οπότε με την παραμονή, με την διαγραφόμενη παραμονή και του Καραντασιάδη, όλοι οι βασικοί της περσινής σεζόν θα παραμείνουν και αυτό είναι θετικό. Φυσικά χρειάζονται και ποιοτικές προσθήκες. Ένας παίκτης που βρισκόταν στο ρόστερ της ομάδας πέρυσι, ο Παντελής Κρυστάλης, κρέμασε τα παπούτσια του και ανέλαβε προπονητής στον Αγροτικό Αστέρα σήμερα, αυτή είναι η είδηση. Ο Παντελής Κρυστάλης, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στις χαμηλές κατηγορίες, ΒΓ Εθνική της Ελλάδας και κρέμασε τα παπούτσια του στον Ηρακλή, πετυχαίνοντας μάλιστα το γκολ που ουσιαστικά
Εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο βάρη, αλλά όντως τον γκολ πέτυχε ο Κρυστάλης στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Νάουσα στο Καφτατζόγλιο. Αν δεν έμπαινε εκείνο τον γκολ, ο Ηρακλής δεν θα τερμάτιζε πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και δεν θα πήγαινε ποτέ στα μπαράζ. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω δύο γκολ έβαλε όλα και όλα ο Κρυστάλης, αλλά εκείνο με την Νάουσα, εντάξει, είχε πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής ούτως ή άλλως πάντα από τον πάγκο, όποτε έπαιζε τέλος πάντων. Αλλά ήταν εκείνο πάρα πολύ σημαντικό το γκολ που είχε πετύχει με την Νάουσα στις καθυστερήσεις στο Καφτατζόγλιο. Εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησε σήμερα και το διαφημιστικό πόστερ για τα διαρκείας, τα ποδοσφαιρικά, με μότο ούτε βήμα πίσω και τον Χρήστο Ρόβα εικονιζόμενο. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα καταβολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα και υπάρχει δυνατότητα και για πληρωμή μέσω αντικαταβολής και για περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες κτλ. Στο τηλέφωνο 2310 207 715. Ωραίο είναι το πόστερ και με ωραία χρώματα και με τα τρία αστέρια και με το 80-11-17 και έχει έτσι την πινελιά ούτε βήμα πίσω και τον Χρήστο Ρόβα έτσι λίγο σε μπλε φόντο αλλά ξεθοριασμένο. Είναι όντως πολύ ωραίο το φόντο του πόστερ. Να πούμε επίσης ότι ο πρωταθλητής κολυμβητής του Ηρακλή, ο Γιώργος Ασπουγαλής, τα πήγε πάρα πολύ καλά και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στο Ελσίνκι, και στο Ελσίνκι και στο Τάμπερε, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένας τελικός στην σκηταλοδρομία και δύο προκρίσεις με τελικά ήταν η συγκομιδή του στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Νεανίδων. Σε μια διοργάνωση πολύ ψηλού επίπεδου, ο Γιώργος Ασπουγαλής κατέλαβε την 8η θέση στα 4x100 μεικτή νέων, κολυμπώντας το στυλ του προστίου, ενώ στα ατομικά αγωνίσματα έμεινε εκτός τελικού για μόλις 3 εκατοστά στα 50 μέτρα πρόστιο και για 23 εκατοστά του δευτερολέπτου στα 100 μέτρα πρόστιο, που κατέλαβε την 10η θέση και στα 2 αγωνίσματα. Και υπάρχει συγχαρητήρια ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής προς τον αθλητή του συλλόγου. Να πούμε ότι είναι ωραίο το ότι στα εισιτήρια διαρκείας επάνω της επόμενης σεζόν θα είναι τυπωμένα τα πρόσωπα παλιών παικτών και γενικά παλιών αθλητών, γιατί βλέπω και του Ιβάνοφ φωτογραφία υπάρχει. Είναι όντως πολύ, πολύ ωραίο το ότι στις διάφορες κατηγορίες των διαρκείας, στο Blue, στο Silver, στο Gold κτλ, στο VIP, θα υπάρχει το πρόσωπο από παλιούς αθλητές του Ηρακλή γενικότερα. Έχουμε έναν φίλο στη γραμμή, θα είναι και ο τελευταίος σήμερα, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Χαίρετε. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ω, τι γίνεται. Στις καθυστερήσεις με πήρες, στο 90. Σε πήρα στο 90 γιατί πάντα είτε χάσω είτε κερδίσω, ναι. Κάτι θα έχω να πω. Για πες. Δίκαια η Κροατία, έτσι. Κακία. Δίκαια χωρίς η Κροατία. Κακία. Πρόσεξε, ναι. πρόσεξε. Δεν μιλάμε για την ποιότητα της Κροατίας. Ναι. Δεν πήρα να σε πω αυτό. Ναι. Έτσι, όποιος διαφωνήσει για την ποιότητα, την τεχνική κατάρτιση της Κροατίας, δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Ναι. Το ποδόσφαιρο όμως έχει και κάποια άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Έχει, φυσικά. Μπράβο. Και κάνω την ερώτηση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνεται κάτι σχεμένο. Το γκολ της Κροατίας, γιατί δεν ακυρώνεται το πρώτο? Γιατί δεν θέλει. Συγγνώμη. Ο αμυντικός πάει με το κεφάλι. Και ο επιθετικός δεν πάει. Περιμένει την μπάλα να του έρθει. Δεν πάει. Δεν πάει προς την μπάλα. Την περιμένει. Κόλλησε ο Walker. Έβαλε την κεφάλα του και περίμενε πότε θα του έρθει η μπάλα. Αλλά ο άλλος δικαιούται να βάλει το σκάρι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ορθώς δεν ακυρώθηκε, γιατί η προβολή του Πέρισιτς δεν θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακυρότητα του Walker, έτσι όπως εξελίσσεται η φάση. Άρα για μένα ορθώς το άφησε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που το σκορ γίνεται ισοπαλία, θα κερδίσει η ομάδα που είναι ικανή ή έχει περισσότερη δόση τύχη στο παιχνίδι? Συνδυασμός είναι. Έτσι. Γιατί μπορεί να κάνει γκολ, ας πούμε, η κεφαλιά του Stones, του δοκάριου, έτσι, που 100 φορές μπορεί να γίνει, ας πούμε, και 50 να μπει γκολ και δεν μπαίνει γκολ, γιατί η μπάλα πηγαίνει πάλι σε Κροάτι και κάνει τσαφ. Ναι. Εκεί πρέπει να μπει μπάλα γκολ.
και πηδάει, ας πούμε, στην παράταση ο άλλος και κάνει μια πισινή κεφαλιά και βγαίνει ο άλλος πλάτη και κάνει γκολ. Ένα γκολ που... Κοίταξε, για να βγει βέβαια ο άλλος, τον χάνει και ο Maguire και ο Stones. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα λάθος που πρέπει να γίνει για να μπει ένα γκολ. Βέβαια, βέβαια, το πρώτο ημίχρονο, αφού δεν τους τελειώνεις, σαν Αγγλία... Κοίταξε, να τους τελειώνω από το πρώτο δεν μπορούσε, αλλά ήταν καλύτερη η Αγγλία στο πρώτο. Όντως ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο η Αγγλία μπορούσε να βάλει και 2 και 3 γκολ, φίλε. Τρία, όχι. Γιατί... Είσαι υπερβολικός τώρα. 2 γκολ θα μπορούσε να βάλει. Δηλαδή το γκολ του Χάρη Κέιν είναι. Εσύ 3 γκολ δεν βάζει ποτέ η Αγγλία. Στην Κροατία δεν βάζει τελικό μουντιάλ. Ο Κέιν, εκείνο το γκολ πρέπει να το βάλει. Ναι. Εκείνο βασικά τι έγινε, σφυρίχτηκε offside, τι έγινε στο δοκάρι. Σήκωσε τη σημαία και έδωσε out, νομίζω. Όχι, έδωσε κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν έδωσε ή offside ή. Να έδωσε offside, υπάρχει offside. Όχι. Γιατί υπάρχει παίξη στη γραμμή. Ναι. Κι όμως από εκεί τη στέλνει στο δοκάρι και ενώ η μπάλα χτυπάει στο γόνατο του τερματοφύλακα. Πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Δεν πήρε γκολ. Ναι. Κοίταξε, θα μπορούσε κάλλιστα, επειδή για μπάλα μιλάμε, όντως να γίνει 2-0, ή άμα μπει η κεφαλή του Στόουνς. Να σου πω κάτι. Η κεφαλή του Στόουνς στην παράταση, ρε. Άμα μπει. Ναι, είναι. Κοίταξε να δει. Το λάθος της Αγγλίας είναι ότι πήγε και έκανε ακριβώς το ίδιο παιχνίδι με τη Σουηδία. Δηλαδή με ένα γκολ προσπάθησε να το βγάλει το μάτς. Ναι. Ενώ άμα θα τους έκανε 2-0 θα τους είχε τελειώσει. Ψυχικά και σωματικά δεν θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Ναι, οι Κροάτες παίζαν στα όρια τους. Μπράβο. Οι άλλοι έχουν παίξει τρεις παρατάσεις. Είναι για κάποιους που σκέφτονται, ας πούμε, αυτό, τρεις παρατάσεις. Σε αυτούς τους ρυθμούς, με τέτοια ένταση, έτσι είναι να τους κάθεται κιόλας, να τους βγαίνει κιόλας. Τελικά το φεγγάρι ήταν αλλού και δεν ήταν σε αυτούς που έλεγα εγώ ότι θα είναι. Γιατί εγώ πίστευα ότι θα είναι το φεγγάρι τους. Γιατί και με φεγγάρι η Αγγλία πήγαινε και η Κροατία... Πέρα από τις ικανότητες, πρέπει να το έχεις και το φεγγαράκι. Ναι, όταν παίρνει δύο προκρίσεις στα πέναλτι, ναι, σε θέλει κιόλας. Τώρα θέλω να πω κάτι για τον τελικό. Η Γαλλία πιστεύω ότι δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι wow. Ακόμα και το 4-3 που κάνει με την Αργεντινή. Έπαιξε με την Αργεντινή, έπαιξε με την Ουρουγουάη, ναι. Έπαιξε και με το Βέλγιο. Με ποιον να παίξει, δηλαδή, με τη μεικτή κόσμο. Με την Ουρουγουάη παιχνίδι wow δεν έκανε. Ναι, οκ, okay, ήταν και ο Καβάνι, τεράστια απόλυτη. Για την δύναμή τη δεν έκανε. Δηλαδή δεν έχει κάνει το παιχνίδι που να σε εντυπωσιάσει. Και ούτε πρόκειται να το κάνει. Γαλλία, και την Κυριακή δεν θα το κάνει. Θα αξίσει την Κυριακή, θα το πάρει, θα το σηκώσει η Γαλλία και πάλι θα εντυπωσιάσει. Θα παίξει τόσο όσο χρειάζεται για να κερδίσει την κουρασμένη Κροατία. Εδώ τώρα τι να σου πω. Ότι επειδή είναι αφύσικο για μένα μια ομάδα με τρεις παρατάσεις. Δηλαδή στο σημερινό παιχνίδι δεν πιστεύω ότι θα αντέχαν. Έτσι, δεν πιστεύω. Δηλαδή και εγώ στην παράταση περίμενα άλλη εικόνα. Στο μυαλό μου είχα την Αγγλία να πει στην παράταση και την Κροατία να μείνετε. Έτσι. Δεν είναι απειρία. Και αυτό που λένε ότι χτίζει την ομάδα για τα... Ξέρεις, όταν σου έρχεται κάτι, πρέπει να το κυνηγήσεις. Αν το πηγαίνεις στη θεωρία του ότι είμαι νέος και την επόμενη φορά και την άλλη φορά και αυτά, αυτά είναι για, ας πούμε, για τις λαϊκές καταναλώσεις. Όπως και η Γαλλία, ας πούμε, έπαιξε, αυτοί οι παίκτες της Γαλλίας παίξαν τελικό πανευρωπαϊκό, νομίζω, με τις Πορτογάλες που το χάσαν, έτσι. Φτάσαν τελικό, το χάσαν. Τώρα παίζουν τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Χάσουν, κερδίσουν, παίζουν τελικό. Δεν φύγαν από τον ημιτελικό. Δεν είχαν μείνει ομάδα με περισσότερες παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή σε τετράδες και τελικούς. Οι Άγγλοι είχαν την ευκαιρία τους. Δείχνουν, θεωρώ ανίσχυροι με την έννοια στο κομμάτι της ψυχολογίας. Γιατί όλα ξεκινούν ευνοϊκά και δεν τελειώνει στην πουγάδα. Άρα σημαίνει και ότι από θέμα ικανοτήτων δεν περπατάς. Γιατί εδώ, εάν το γυρίσουμε το κουρμπέτι ανάποδα και πούμε ότι αν ήταν άλλη ομάδα, δηλαδή το Βέλγιο πιστεύω να ήταν η Γαλλία έναντι της Κροατίας και να βάζαν πρώτη γκολ, θα τη βάζανε 2-3 γκολ την Κροατία. Σήμερα έτσι πως ήταν η Κροατία. Ναι. Έτσι πως ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, αλλά και ακόμα και στο δεύτερο, έτσι πως ανοίχτηκε γιατί τα έδωσε όλα η Κροατία. Ανέβασε την ομάδα επάνω και δεν μπορέσαν να βγάλουν δύο καλές αντιπιθέσεις να τελειώσουν τον αγώνα. Δηλαδή για την Κροατία, η οποία έχει, εντάξει, το ξέραμε, πολύ καλή τεχνική κατάρτιση σαν ομάδα, αλλά οι φυσικές της δυνάμεις είναι υπερφυσικές δυνάμεις. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Θα δούμε. Λοιπόν, θα δούμε. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε παιχνίδι με πολλά γκολ, βέβαια με τη Γαλλία. Εκεί στα 2-3 γκολ θα είναι το συνολικό. Πάντως είναι το τρίτο-τέταρτο παιχνίδι που έχει ανατροπή. 1-1, 2-0, για εκεί το κόβω. 2-1, έτσι το κόβω. Είναι το τρίτο-τέταρτο παιχνίδι που έχει ανατροπή. Δεν πρέπει να έχει πολλά. Όχι βέβαια σε 90 λεπτό, έτσι.
στην παράταση, γιατί έγινε ανατροπή αυτό. Το ΔΑΛ έγινε στην παράταση. Ναι. Δύσκολα έρχεται η ανατροπή. Όποιος βάζει πρώτος έχει και το... Πάντως, να σου δώσω, θες να σου δώσω σετ αποδόσεων στον τελικό, γιατί βγήκαν οι αποδόσεις. Για πες. 95 η Γαλλία, 4,5 η Κροατία. Ναι, είναι ας πούμε ένα παιχνίδι, παράδειγμα θα φέρω ελληνικών ομάδων, ο Ολυμπιακός στην έδρα του ας πούμε με την ΑΕΚ. Κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, 4,5. Το οποίο δεν λέει την αλήθεια, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει, δεν λέμε ότι υπάρχει αξία στο 95, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι Γάλλοι εύκολα θα το πάρουν. Όχι, θα συζητήσουμε τώρα για την κούραση και για το αυτό και η Γαλλία δεν βρέθηκε σε παιχνίδι πίσω στο σκορ. Θα μου πεις, της το γύρισε η Αργεντίνη. Μόνο στο 1-2 της Αργεντίνης βρέθηκε. Αλλά ήταν στη ροή του παιχνιδιού και είναι παιχνίδι με 7 γκολ, οπότε... Απλά εγώ ξέρεις τι αίσθηση έχω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτή η Γαλλία έχει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε της παιχνίδι. Και όταν χρειαστεί να πατήσει γκάζι, μπορεί να το κάνει. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Εγώ θα έπαιζα ένα σκορ 2-0. 2-0. Και εγώ εκεί του λέω το κόβω. 2-0, 2-1, 1-1, αν πάει παράταση. Εκεί, μεταξύ εκεί είμαι. 2-0 και 2-1 κυρίως. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Τα είπαμε και έγινε, Θανάση. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Άντε. Λοιπόν, όταν με τις αποδόσεις του τελικού, έχουν βγάλει αποδόσεις και για τον μικρό τελικό. Βέλγιο-Αγγλία 2-20 στον Άσο, 3-25 στο διπλό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, βγήκαν οι αποδόσεις για το Γαλλία-Κροατία τον τελικό του Μουντιάλ στο 95 συν πλην 1,90 με 1,95 ο Άσος, 4,5 με 4,60 το διπλό των Κροατών. Να δώσουμε και τα τελικά αποτελέσματα από Europa League και Champions League προκριματικά. Στο Champions League υπάρχει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Το Valur Reykjavik Rosenborg είναι 0-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στα τελικά που είχαμε σήμερα, Ολύμπια Λουμπιάννα Καραμπάκ 0-1, Κουκέση Βαλέτα 0-0, Λουντογκόρετς Crusaders Belfast 7-0, Σούντουβα Αποέλ 3-1. Το γκολ του Αποέλ ο Ντεχεσούς ή Ντεζέσου, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, το 94 απλά μείωσε η ομάδα της Λευκοσίας. Σπαρτάκ Τρνάβα Ζρίνσκι Μόσταρ 1-0. Σπάρταξ Γιούρμαλα, Ερυθρός Αστέρας 0-0 και Αστάνα Στουτιέσκα Νίξιτς 1-0 η Αστάνα. Επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη το Βαλούρ Ρέγιαβικ Ρόζεμπορκ 0-0. Αυτά με τα προκριματικά του Champions League και τα τελικά από το Europa League. Σημερινά παιχνίδια: Γκλέναβον Μόλντε 2-1, Φόλα Ες Πρίστινα 0-0, Κλάξβικ Ζαλγκύρης 1-2, Βαντούς Λεύσκη Σόφια 1-0, Ραμποντνίτσκι Χόνβετ Βουδαπέστης 2-1. Και Μπάναντς από το Ερεβάν Σαράγεβο 1-2. Αυτά και με τα τελικά αποτελέσματα. Σας διαβάζω και το μήνυμα, το τιτίβισμα του Λίνεκερ πριν κλείσουμε και παραδώσουμε σκητάλη σε Γιώργο Ζαγόρα και Ζούγκλα. Λοιπόν, ο Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος πάντα μετά τα μάτια της Αγγλίας κάτι την ανεβάζει στο Twitter, λέει: «Αισθάνομαι εντελώς πνιγμένος, όμως αυτή η νεαρή ομάδα έδωσε τα πάντα. Έκανα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και θα γίνει ακόμα καλύτερη στο μέλλον. Σε αυτό προσυπογράφω κι εγώ. Πρέπει να κρατήσουν τα κεφάλια τους ψηλά. Έκαναν την χώρα μας περήφανη. Συγχαρητήρια στην Κροατία». Ήταν το μήνυμα του Γκάρι Λίνεκερ. Και όπως γράφει πολύ σωστά ένας καλός φίλος και παλιός συμμαθητής εδώ στο Facebook, ένα αποστάρισμα, λέει: «Με αυτά και με αυτά, η Αγγλία παραμένει να είναι η χώρα με κανέναν τίτλο σε κανένα ομαδικό άθλημα που παίζεται με κανονική μπάλα. Εκτός από το 1966 που το κέρδισε, λέει, στην έδρα της με ένα γκολ που ίσως να μην μπήκε, λέει, και ποτέ. Και να το μάθουμε και ποτέ. Παρ' όλα αυτά, λέει, ήταν όμως, λέει, η πιο συμπαθητική Αγγλία των τελευταίων πολλών ετών». Επίσης προσυπογράφω. Η Αγγλία όντως, αν εξαιρέσει το Μουντιάλ του 1966 που το πήρε όπως το πήρε, σε κανένα ομαδικό άθλημα με κανονική, με στρόγγυλη μπάλα, δεν έχει πάρει τίτλο. Εντάξει, αυτό κάτι λέει για τους Άγγλους. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Αύριο παιχνίδι δεν υπάρχει. Θα κάνουμε μια πιο χαλαρή εκπομπή. Θα δώσουμε και σε ρεπορτάζ περισσότερο χρόνο. Πρώτη-τελευταία εκπομπή αύριο, τελευταία την Παρασκευή. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας με Ζούγκλα. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.